Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 12, θέλω να πιστεύω καλή. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα σε όλη τη Μακεδονία. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Λίμπερο και της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Ναι, όταν λέω Θεσσαλονίκη το περιορίζω λίγο, έτσι. Καλά λες. Έχει εμβέλεια πολύ περισσότερο. Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ναι, λέω ρε παιδί μου, δεν λέω αναφέρω και γύρω νόμους. Δεν εκπέμπουμε γύρω νόμους. Εννοείται. Εννοείται. Μέχρι κάποια εμβέλεια υπάρχει. Ναι. Το περιορίζω. Φυσικά λίγο. Θα το κάνουμε και μότο εδώ. Εγώ θα το κάνω τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς. Για μας δεν υπάρχει η Βόρεια Μακεδονία και τα λοιπά. Υπάρχουν τα Σκόπια. Αυτό είναι γνωστό. Εντάξει, και γνωστό. Δεν αλλάζει. Να πούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Την είπα και τα παιδιά, αλλά όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλό είναι να τα ακούσετε. Το συλλαλητήριο που ήταν να γίνει 12 η ώρα την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στο άγαλμα του Μεγάλου Εξάδρου που διοργάνωναν οι περισσότεροι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ, αναβάλλεται. Τους λόγους θα σας πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Η ουσία είναι ότι να ενημερώσετε και τους φίλους σας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να μην πάνε τζάμπα και βέρσε, δεν θα γίνει το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία από τους συνδέσμους του φίλου του ΠΑΟΚ την Κυριακή 12 το μεσημέρι. Θα γίνει άλλη Κυριακή, άλλη μέρα. Θα ενημερωθείτε για το πότε. Ωραία. Ξεκινάμε με τους βασικούς υποστηρικτές. Πάμε λίγο με τους βασικούς υποστηρικτές να πούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Ωραία, έχουμε αρκετά όντως και να σχολιάσουμε και να πούμε. Mm-hmm. Να πούμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε πρώτο το Εσκομπάρ που ήταν από την αρχή, βεβαίως, από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα των εκπομπών εδώ, βέβαια, για τη στήριξη και στο Ιπανίδη να πούμε, έτσι δεν ξέρεις. Βεβαίως. Λοιπόν, καλά τα παιδιά, άρα, ο Μανώλης και ο Νίκος. Έτσι. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε το Εσκομπάρ. Συνεχίζουμε με βασικό υποστηρικτή πρώτο το πορκί, το ψητοπολείο. Άκου λίγο αδερφέ, δεν έχει τώρα βασικούς και αβάσιμους. Υποστηρικτές είναι όλοι. Εντάξει, βασικούς, όλοι βασικοί είναι. Εγώ δεν είπα κανέναν ότι ήταν. Γιατί άμα θα πούμε τώρα το δεύτερο, τρίτο, τον αδικούμε. Κατάλαβες. Όλοι βασικούς λέω. Εντάξει, ξεκινάω. Βασικό πρώτο λέω το πορκίτο. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν είναι. Μπράβο. Όλοι είναι το ίδιο πράγμα. Μπορούμε να το παίρνουμε την άλλη μέρα με κάποιο λόγο για να μην νιώθει κανείς αδικημένος. Όχι, είπα βασικούς. Βασικό υποστηρικτή πορκίτο και φυσικά βασικοί υποστηρικτές είναι όλοι τους. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές από 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο Ψητοπολείο, Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, φάτσα κάρτα είναι το. Το είδα. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το είδα. Και delivery στο 2310-520-555. Εύκολο και γνωστό πλέον. Όπως μπαίνεις από Αγίου Δημητρίου στη Διοικητηρίου. Κάνει φορίτσα. Στο αριστερό σου χέρι. Ναι. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Να πούμε και κάποιες λαχταριστές προσφορές, Τάσο. Ναι. Δύο μπέργκες μεργείο και μία Coca-Cola μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία Coca-Cola 4 ευρώ, δύο special burger, ένα τσίκις και μία Coca-Cola μόνο με 5,90 και ένα κλαπ αλαντικών και μία Coca-Cola 5 ευρουλάκια. Λοιπόν, κοντά μας είναι και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεχνικίδη Ισαάκ στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη. Εκεί πραγματικά που υπάρχει σωστή ποιότητα ελέγχου που δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο το οποίο θα σας φέρει το πετρέλαιο της χρονιάς στην ώρα του, πάντα. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε και άλλες γνωστές εργασίες, όπως να αλλάξετε τα λάδια του αυτοκινήτου σας. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία και σε λιπαντικά και σε αξεσουάρ αυτοκινήτων. Για την παραγγελία σας για το πετρέλαιο θέρμασης, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-611-256, επαναλαμβάνω, 2310-611-256, πάντα με τη σωστή ποιότητα ελέγχου για το καύσιμο που επιλέγετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Αβράμογλου, που όταν λέμε Αβράμογλου εννοούμε την πηγή των βοτάνων. Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια βότανα, βάματα, εθέρια έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο.
Υπερτροφές Αβραάμογλου, Αγίου Μινά με Κατούνι, Πλατεία Εμπορίου, η διεύθυνση, έτσι. Και φυσικά το top σκεύασμα, το Lipo Slim, που είναι ένα λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισα. Επαναλαμβάνω, Αβραάμογλου, η πηγή των βοτάνων, επαναλαμβάνω τη διεύθυνση, Αγίου Μινά με Κατούνι, Πλατεία Εμπορίου. Πολύ καλά. Και τέλος, κοντά μας άλλο ένα βράδυ, είναι η φίλη μας η Ζαμπούρη Πόπη με το κομμωτήριο Ανανέωση. Εκεί δηλαδή που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, δεν σας λέμε ψέματα. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ στο κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπαδρέου 225 στο γεφυράκι των Μετεώρων. Για τα ραντεβού σας τηλεφωνήστε στο 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999. Να ξέρετε ότι οι κούκλες από το κομμωτήριο Ανανέωση σας περιμένουν για να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε στο κομμωτήριο Ανανέωση. Αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ. Ωραία. Που είναι εδώ κοντά μας. Λοιπόν, είχαμε αγωνιστική δράση Σαββατοκύριακο ποδόσφαιρο μπάσκετ, έτσι. Νομίζω και Άρης και ΠΑΟΚ, για τους δύο δεν σχολιάζουμε. Γενικότερα σχολιάζουμε. Και πολλές πιο γκολ πανηγύρισες, το δικό σας ή τη ΣΑΕΚ? Ούτε το έβλεπα, αφού ταυτόχρονα παίζαμε. Τι ταυτόχρονα παίζαμε? 7 η ώρα ξεκίναγε ο Άρης. 7. Ξεκίναγε. 7 η ώρα ξεκίναγε. Ξεκίναγε. Τι ώρα ξεκίναγε? 7. Και 7.30 ξεκίναγε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και 7 και 7.30 ξεκινάγανε. Ξεκινάγανε 7 και 7.30. Μισή ώρα διαφορά είχαν. Σιγά μην κάτσω να δω τώρα μετά το ΠΑΟΚ. Ήταν και 0-1. Δεν υπήρχε. Ποια νοβάρα. Καλά, ρε παιδιά. Τι παίρνετε, ρε παιδιά. Την ώρα της εκπομπής, δηλαδή προς Θεού, ρε εσύ. Δεν μπορεί να είσαι. Κάνω εκπομπή και με παίρνει τηλέφωνο. Δεν μπορεί να είσαι τόσο καρτούν. Λοιπόν. Έλα. Λοιπόν, δύο νίκες συνεχόμενες. Ποιος? Στο ποδόσφαιρο, ναι. Και δύο στο μπάσκετ. Όχι, στο μπάσκετ δεν είναι δύο. Χάσαμε τον Παναθηναϊκό. Στα πέντε τελευταία ο Άρης στο μπάσκετ έχει 4 νίκες και μία ήττα. Στην προηγούμενη έχασε. Τώρα ποιον κέρδισε, τον Πανιόνιο? Ναι, την προηγούμενη αγωνιστική έχασε από τον Παναθηναϊκό. Που ήταν μέχρι τελευταίο δεκάλεπτο μαζί. Ναι, σωστά μιλάς. Εντάξει. Ναι, πιο προηγούμενη κερδίσατε. Ναι, είχαμε τρεις συνεχόμενες νίκες στο μπάσκετ, χάσαμε και με τον Παναθηναϊκό παίζαμε εκτός. Λογικό να χάσουμε. Πήγατε μέχρι το Λευκό Πύργο μια βόλτα? Δεν νομίζω, Ειδικά επαναλαμβάνω αυτή. Κοίτα, τώρα καλά το πιάνεις. Αν θυμάσαι, κάναμε την επαιτειακή το καλοκαίρι. Ξεκινάω από εκεί. Τι είχα πει εγώ? Γιατί εγώ μπορώ να δικαιολογηθώ ή να υποστηρίξω ή όχι τα δικά μου τα λεγόμενα. Έτσι, ο καθένας το ίδιο νομίζω κάνει για τον εαυτό του. Τι είχα πει, θυμάσαι εκεί? Μάλιστα το ψάξα και για στοίχημα, όχι σε αυτή την εταιρεία που είμαι, δεν το δίνει, σε κάποιες άλλες εταιρείες. Είχα πει από κάτω που μένει από μένα, είναι φανατικός παοξούς και πιο πολύ από μένα στα του στοιχήματος. Και του λέω, ο γιος του, ο Γιώργος, δεν ξέρω τώρα μας ακούει ο Γιώργος, το λέω, μπορεί να το επιβεβαιώσει, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Του λέω ψάξε, αυτός είναι σε αρκετές εταιρείες, του λέω Γιώργο ψάξε, αν μπορεί να δεχτεί, αν υπάρχει στοίχημα θέλω τον Άρη να τον παίξω μόνο ότι θα βγει πέμπτος. Ούτε τέταρτος, ούτε έκτος, ούτε έβδομος. Πέμπτος. Δεν λέω ότι θα βγει. Καλά, λέμε, εντάξει. Δεν θα βγει. Ο Άρης με το ζόρι, αν θα βγει έβδομος, θα είναι επιτυχία. Ωραία, εντάξει, ωραία. Η άποψή σου είναι αυτή και η δικιά μου. Θα ακούγεται και θα τη δούμε στο τέλος. Τον είχα πει, και αν θυμάσαι και στην επιτυχία, γι' αυτό έτσι ξεκίνησα, είπα ότι ο Άρης θα βγει πέμπτος. Ο Μπουγάτσας έλεγε τέταρτος. Εντάξει. Ήταν πιο αισιόδοξος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Άμα θέλεις, έχω ένα σχόλιο από αυτού. Πιστεύω ότι μπορεί και 8ος. Μπορεί να βγει Ευρώπη. Να ωραία. 8ος δεν βγαίνει Ευρώπη. Ακόμη και μπορεί και να μην βγει Ευρώπη. Ωραία. Λέω εγώ, αφού σου τον πας εσύ το ξεχυλώνεις από τη μία πλευρά, να το ξεχυλώσω και εγώ λίγο από την άλλη. Λέω ότι αν ο Άρης δεν είχε αυτοκτονήσει σε κάποια μάτς με αυτά τα χάλια που έχουν οι ομάδες, δηλαδή. Χωρίς να έχω δει, επαναλαμβάνω, το χθεσινό μάτς της ΑΕΚ, είδα τα highlight και τις αφιζητούμενες για να έχω άποψη. Πιστεύω ότι αυτοκτονεί ο Άρης που δεν είναι τρίτος. Αυτοκτονεί. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Εσύ πες ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη, ας πούμε, αυτή από τον, ή έχει καλύτερο υλικό. Και υλικό θεωρώ ότι έχει άξιο, μην πω και καλύτερο ο Άρης. Έτσι λέω εγώ. Πολύ καλύτερη είναι η ΑΕΚ από, ωραία, εντάξει, από αυτόν τον Άρη. Okay. Ωραία. Εγώ λέω ότι ο Άρης μέχρι τώρα, από τη φετινή ΑΕΚ φυσικά μιλάμε, αν δεν είχε αυτοκτονήσει κάποια μάτς, λοιπόν, πιστεύω ότι θα ήταν αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι και 2-3 βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ. Έτσι λέω. Θεωρώ ότι ο Άρης θα βγει, αν δεν γίνουν κάποια περίεργα πραγματάκια,
πέμπτος στη χειρότερη έκτος. Πέμπτος στη χειρότερη έκτος. Και το πιάσα έτσι λίγο γενικά. Και θεωρώ, ας πούμε, ότι τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι παιχνίδια που μπορεί να κλειδώσει και 100% τη θέση της Ευρώπης και να είναι πιο άνετος και να δει διαφορετικά όλα τα άλλα παιχνίδια. Με το ζόρι, τη Λαμία και τα Γιάννενα κέρδισες. Ναι, γιατί εσύ τα Γιάννενα τι τα κέρδισες. Εσύ τα Γιάννενα πώς τα κέρδισες. Τώρα να μιλήσουμε για μια ομάδα που στα 19 μάτσα και 17 νίκες. Ακόμη χειρότερο αυτό που λες. Μα ακόμη χειρότερο. Ακούγεσαι, ποιο είναι χειρότερο. Έχω 17 νίκες σε 19 μάτσα. Ακόμη χειρότερο να είσαι καλύτερη ομάδα, πιο ποιοτική τέτοιο και να δυσκολεύεσαι με τα Γιάννενα. Μα δεν δυσκολεύτηκα μόνο με τα Γιάννενα. Γιατί όλοι με τον πρώτο κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια τους. Λοιπόν, και φυσικά είπες... στο Χαριλάου τα Γιαννενάκια δεν πέφταν 2-2 και λιποδημούσαν. Πώς δεν πέφτανε. Καθόλου δεν πέφτανε. Μια χαρά παίξανε. Στο 34, μια χαρά στο 34 ο Βελίδης πήρε κάρτα για καθυστέρηση. Και κάτι επειδή δεν είδα. Στο 34. Και δεν μπορώ να πάρω θέση. Κάτι φώναζα για πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι ή όχι. Θα έτσι. Το πω. Ωραία. Ειλικρινά δεν είδα, δεν μπορώ να πάρω θέση. 1-1. Εγώ δεν θα το σχολίαζα φυσικά. Φυσικά και είναι πέναλτι. Φυσικά και η μπάλα χτυπάει χέρι. Δεν ξέρω αν προηγείται το φάουλ. Στο χέρι χτυπάει σίγουρα. Και είναι πέναλτι. Και φυσικά θα περιμένω και την άποψή σου και για το πέναλτι της ΑΕΚ, έτσι. Ποιο πέναλτι της ΑΕΚ. Άμα είναι πέναλτι των Ιωαννίνων και της ΑΕΚ, ρε φίλε, ολόιδια φάση. Δεν υπάρχει πέναλτι στην ΑΕΚ. Α, της ΑΕΚ δεν είναι ενώ των Ιωαννίνων είναι. Δεν σου λέω. Α, δεν είδε. Όχι, δεν ξέρω κάτι. Δεν είδα. Sorry, sorry, sorry. Κάτι πήρε τα πόδια ότι φωνάζουν τα Ιωαννίνα. Αν δεν είναι της ΑΕΚ, δεν είναι και του Άρη. Αν δεν είναι της ΑΕΚ, δεν είναι και του Άρη. Είναι παρόμοιες φάσεις. Αν δεν είναι της ΑΕΚ, δεν είναι και του Άρη. Εγώ λέω των Ιωαννίνων είναι. Φυσικά χτυπάει μπάλα στο κέντρο. Του Λιβάγια είναι κόκκινη. Του Λιβάγια. Που πάνε να δώσει μπουκέτο κόκκινη, κόκκινη. Και ούτε κάρτα δεν πήρε. Ούτε κόκκινη είναι και δεν είναι κόκκινη φυσικά. Δεν είδα την πρώτη κάρτα. Η δεύτερη δεν υπάρχει είναι, κάρτα. Η κάρτα είναι εκεί. Όχι. Άλλο λέω. Του Ζαμπά η δεύτερη δεν είναι κάρτα. Η πρώτη δεν ξέρω. Πρόσεξε λίγο. Η δεύτερη δεν είναι σίγουρα. Στο 21 γίνεται η συγκεκριμένη φάση. Ναι. Παίρνει ο Ζαμπά την μπάλα και το λένε για καθυστέρηση. Χαζομάρα του Ζαμπά. Α την μπάλα. Φύγε. Τρώει και πάει ο Λιβάγια να του σκάσει μπουκέτο. Το είδα, είναι κόκκινη, δεν χρειάζεται να είναι κόκκινη. Εκεί λοιπόν ο Λιβάγια στο 21. Το σκουντά είναι κόκκινη. Στο 21 ο Δανός Κομίνης δεν αφήνει την ΑΕΚ με 10 ποδοσφαιριστές. Ενώ χάνει 0-1. Ωραία. Και βλέπουμε τον Πάγο μέχρι το 31 να την έχει κάνει κουδούνια την ΑΕΚ εκτός από ένα πεντάλεπτο αρχικό που έχει χάσει μια ευκαιρία. Ένα σούτο. Αυτό δεν υπάρχει άλλη φάση για την ΑΕΚ. Εντάξει. Και λέω ότι ο Πάοκ θα έπαιζε με 11. Η ΑΕΚ με 10. Ωραία, θα το πεις θα ήταν στο ημίχρονο τουλάχιστον 0-2. Θα το πεις μετά αυτό. Και θα γινόταν η απονομή από χθες του πρωταθλήματος. Λέω εγώ. Μα αυτό είναι ακριβώς έρχεται σε αυτά που λέω εγώ. Ότι η ΑΕΚ, η φετινή χρονιά της ΑΕΚ και το ρόστερ της ΑΕΚ δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι τουλάχιστον. Φίλε, έτσι φαίνεται. 57 σέντρες έβγαλε η ΑΕΚ. Ωραία. Και είχε κατοχή, λάθος προσέγγιση και είχε κατοχή του παιχνιδιού. 68-70%. Λάθος προσέγγιση του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Λέω, εγώ επαναλαμβάνω, λέω, ξεκινώ από αυτά που είδα εγώ. Λέω ότι φυσικά υπάρχει χέρι του κόρχου, του κόρχου τι ήταν, αλλά υπάρχει κεφάλαιο βέβαια, δεν ξέρω ποιο προηγείται. Μπορεί να είναι, το ότι χτυπάει στο χέρι είναι δεδομένο και είναι πέναλτι. Αν προηγείται το φάουλ, τώρα σε κλάσματα δευτερολέπτου δεν μπορώ να βγάλω εγώ. Άμα μπορεί να το βγάλει κάποιος τέτοιο, εγώ θα πω ότι ήταν πέναλτι. Για να μην λέτε και τίποτα. Okay. Λοιπόν, βέβαια, χαρίζει και μία κόκκινη στο 51 στα Γιάννενα, σε αυτόν τον ο Κάστρο πρέπει να είναι ο έγχρωμος παίκτης των Ιωαννίνων, που έχει κάρτα και παίρνει από πίσω τα πόδια του Σιώπη. Δεν του την έδωσε εκεί. Ίσως ήθελε να πατήσει το τέτοιο. Που αυτά δεν συμψηφίζονται, να πω την αλήθεια. Εγώ δεν μου άρεσε να λέω άλλα παρά 5 και άλλα και 5. Δεν συμψηφίζεται το ένα λάθος με το άλλο. Λοιπόν, για το μάτς πρώτα να πω. Είπα ότι θεωρώ ότι ο Άρης εύκολα δύσκολα, αυτό που έλεγα και από την αρχή φυσικά, ότι θα βγει στις ευρωπαϊκές θέσεις. Θεωρώ ότι αυτοκτονεί μέχρι τώρα με αυτό το πρωτάθλημα, με αυτές τις ομάδες που δεν την έχει ήδη εξασφαλίσει την Ευρώπη. Και θεωρώ τα δύο επόμενα παιχνίδια, το επόμενο τη Δευτέρα είναι, την άλλη Δευτέρα, τέτοια ώρα θα έχει τελειώσει φυσικά το παιχνίδι, στις 7.30 στην Τρίπολη και το παιχνίδι εδώ με τον Πανιόνιο πριν ξεκινήσουν τα τρία στη σειρά ντέρμπι. Θεωρώ ότι με αυτά τα δύο παιχνίδια μπορεί να κλειδώσει αν κάνει δύο νίκες ή και τέσσερις πόντους άμα πάρει. Θεωρώ ότι κλειδώνει για μένα, αρκεί να είναι στην έδρα του τουλάχιστον, μετά συνεπής, έτσι. Διότι επαναλαμβάνω έχει εκτός της ΑΕΚ δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι
φαινομενικά δύσκολο. Όλα είναι δύσκολα, αλλά τα ντέρμπι φυσικά διαφορετική προσέγγιση έχουν τα μάτς τα ντέρμπι στο γήπεδό σου και διαφορετική έχει αν παίζει με τα Γιάννενα, με τη Λαμία ή με αυτές τις ομάδες ή με τη Λάρισα. Έχεις τρία ντέρμπι κολλητά μετά. Όλοι τα έχουν αυτά. Μόνο εγώ τα έχω δηλαδή. Μόνο εγώ τα έχω αυτά τα τρία ντέρμπι. Ναι, η Ξάνθη δεν θα τα παίξει αυτά τα ντέρμπι. Άλλο σου λέω. Ναι. Άλλο, δεν τα έχουν κολλητά όλοι. Όλοι κολλητά τα έχουν. Το πρόγραμμα του Άρη. Όλοι κολλητά είναι. Όλοι. Ο ένας ακολουθάει το ένα. Πάντα. Έτσι είναι. Όλοι κολλητά τα έχουν. Περνάνε από την τριάδα όλοι. Λοιπόν, η μόνη που πέρασε, γι' αυτό σου λέω, η μόνη που πέρασε αυτή την τριάδα παρότι είναι πίσω στους πόντους είναι η Τρίπολη. Διότι τα έπαιξε αυτά τα τρία μάτς. Mm-hmm. Παρότι είναι 8 πόντους πίσω από τον Άρη. Θεωρητικά εγώ πιστεύω ότι είναι, γι' αυτό σου είπα ότι είναι μία από τις ενδυνάμεις. Δηλαδή πιστεύω πιο πολύ κινδυνεύει, αν κινδυνεύει από την Τρίπολη ο Άρης παρά από την Ξάνθη παραδείγματος χάρη. Κοίταξε λίγο. Αυτό πιστεύω. Θα είναι τεράστια αποτυχία. Ναι. Αν στις 7 θέσεις που δίνουν Ευρώπη. Αν βγει η 7η. Περιμένουμε 21 Φεβρουαρίου, επαναλαμβάνω. Δεν γίνεται να μην βγει. Και εγώ αυτό λέω, ρε φίλε, αλλά δεν το ξέρεις. Η UEFA είναι αυτή. UEFA είναι. Συμφέροντα είναι, εκατομμύρια παίζονται, δεν ξέρω. Αν και λέω ότι δεν μπορούν να μην την τιμωρήσουν. Δεν γίνεται να μην. Το σκάνδαλο του αιώνα θα είναι. Κοίτα, όταν πέφτει μολότοφ μέσα στο γήπεδο, υπάρχουν φωτογραφίες. Δεν γίνεται να μην τιμωρηθεί. Διότι μετά, σαν διδικασμένο, θα ακολουθήσουν αυτά τα πράγματα. Αν ρωτήσεις τώρα τους Αριανούς, αν έβγαινε μόνο οι 5 και δεν βγαίναν οι 7. Θα είχατε κατοχυρώσει, όχι, κατά βέβαια, την άποψή όχι, σας. Όχι, θα παλεύαμε. Αν ρωτήσεις 10 Αριανούς, οι 7 θα σου πούνε. Θα παλεύαμε. Δύσκολα. Θα παλεύαμε. Και οι 3 με το ζόρι θα σε πούνε ναι. Εγώ πιστεύω θα βγούμε 5η. Θα παλεύαμε, σου λέω. Εγώ πιστεύω ότι θα βγούμε 5η. Αυτό που είπα από την αρχή της χρονιάς. Σου λέω. Έτσι λέω. Μπορώ να κάνω, μπορεί να βγούμε 1η. Εντάξει, okay. Μπορεί να βγούμε 1η. Μπορεί να βγούμε και 4η. Αυτό που έλεγε ο Μπουγάτσας. Γιατί αν χθες, λέω, αν χθες δεν έβαζε τον γκολ στο 90 ο Ατρόμητος. Το θεωρούσα δεδομένο ότι θα τον περάσουμε τον Ατρόμητο. Έτσι λέω εγώ. Τώρα θα μου πεις καλά, για 2 βαθμούς. Ναι, 2 βαθμοί και ο ένας βαθμός μπορεί να είναι ο βαθμός που θα είναι η διαφορά μας με τον Ατρόμητο. Στον Ολυμπιακό θα κόβεις βαθμούς. Στον Ολυμπιακό. Ναι, στο Καρεσκάκι που θα πας. Στο Καρεσκάκι. Θα παίξω, θα παίξω την Τούμπα. Φυσικά θα παίξω. Φυσικά θα παίξω. Παντού. Εγώ γιατί πιστεύω ότι δεν θα παίξω όπως την Τούμπα. Πρόσεξε, μην παίξει εσύ την άλλη Κυριακή, γιατί το βλέπω ένα χ. Από, από εδώ μέχρι τα Τύρα να το βλέπω αυτό το μάτσκι. Και το λέω από τώρα. Πρόσεξε, μην έχουμε φυλάκια. Στη σέντρα και μπυρίμπα. Έτσι το βλέπω εγώ. Δηλαδή τι εννοείς, ότι θα τα βρουν και τα λέω, χικάκι, μια χαρά, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ, ο επόμενος. Έτσι λέω εγώ. Ναι, από πού το κρίνεις αυτό. Έτσι το βολεύει και τους δύο το χείλε. Λέω. Βολεύει και τους δύο το χείλε. Βέβαια. Μάλιστα. Τελειώνει, δηλαδή, κατοχυρώνει και ο ένας το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν θέλει διπλό για να φτάσει στον πάγκο στους 3 βαθμούς. Το κατοχυρώνει ο ένας το πρωτάθλημα και ο άλλος τη δεύτερη θέση. Σε ρώτησα κάτι. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει διπλό. Εγώ λέω δεν θέλει. Εγώ λέω δεν διεκδίκησε ποτέ ο Ολυμπιακός αυτό το πρωτάθλημα. Αν το διεκδικούσε, θα είχαμε διαφορετικά πράγματα, θα βλέπαμε. Δεν το διεκδίκησε γιατί δεν μπορούσε να διεκδικήσει από μια πολύ καλύτερη ομάδα από αυτόν. Το καλύτερο. Τουλάχιστον για τον πρώτο γύρο. Ναι, το καλύτερο, πάρε δε στατιστικά. Στον πρώτο γύρο. Βάλε λίγο τα γυαλιά σου καλύτερα να δει. 17 νίκες σε 19 μάτς. Επαναλαμβάνω, σε 19 μάτς ζήτημα να παίξει 2,5 μάτς μπάλα ο ΠΑΟΚ. Σε 2,5 μάτς. Κύριε φίλε. Και πέρσι που μπάλα μου είπε. Και πέρσι, δεν σου είπα. Σου λέω στο πρώτο μου λες καλύτερο ήταν. Στο πρώτο μάτς και ο ίδιος έλεγε έπρεπε να λήξει 5-0. Σου λέω ότι έχει καλύτερη ομάδα. Υλικό, καλύτερο σύνολο. Και έχει πάρει τα αποτελέσματα. Γιατί και πέρσι που έπαιζα μπαλάρα. Ωραία. Που έπαιξα μπαλάρα και έκανα 16 συνεχόμενες νίκες. Μου το έκλεψα. Δεν παρακολουθώ τον Ολυμπιακό. Ούτε με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Με ενδιαφέρει η ομάδα. Λίγο σε ενδιαφέρει. Όχι, καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει φυσικά να χάσω πάω το πρωτάθλημα. Δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν το διεκδίκησε ποτέ αυτό το πρωτάθλημα. Πιο πολύ το διεκδίκησε ο Άρης παρά ο Ολυμπιακός. Έτσι θεωρώ εγώ. Είναι η άποψή μου. Έτσι θεωρώ. Εντάξει, εσύ πες ότι είμαι λάθος. Η άποψή μου. Εγώ δεν το πω. Εντάξει. Εγώ δεν το πω. Εγώ λέω, είμαστε εδώ εγώ, για να ακούει ο κόσμος σένα, μπράβο, να ακούει και εμένα και να κρίνει. Μπράβο. Έτσι λέω εγώ. Έτσι. Εγώ λέω, αν δεν διεκδικούσε αυτό το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, σε κάποια μάτσα είχαμε διαφορετική αντιμετώπιση και του Ολυμπιακού και άλλων γιατί, πραγμάτων. Και γιατί λύσαξε άλλων πραγμάτων που να δεν μην τελειώσει για το, ο πρώτος γύρος και να κοίτα τώρα εφεύρευση. Στη δεύτερη θέση. Επιστημονική. Ναι, επιστημονική εφεύρευση. Τι θα γίνει. Σε βάζουν να παίξει εμβόλυμη με τα Γιάννενα πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ναι. Παίζεις με την Άξερ, πας κουρασμένος δηλαδή. Τετάρτη έπαιξε, ξαναπαίζει Κυριακή. Ποιος το έβαλε αυτό, δύσκολο μάτς. Η ΕΠΟ. Ποια? Ναι, ποιος η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ του Χαλίφη του Ιβάν. Η ΕΠΟ του δικού μας ανθρώπου. Η ΕΠΟ του Χαλίφη του Ιβάν, όπως λέτε. Εγώ γιατί δεν λέτε εσείς ότι. Εσείς οι Αριανοί δεν λέτε ότι η ΕΠΟ είναι του Ιβάν. Μα δεν το λέω, ο ίδιος το είπε. Ποιος ίδιος το είπε. Το δικός μας άνθρωπος είπε. Ποιος είναι ο δικός μας άνθρωπος. Το γραμμένο, πώς το λένε στο όνομα, Ρε Βασίλη, πώς το λένε. Νίκο, Γιάννη, Δημήτρη, πώς το λένε. Το γραμμένο.
Υποστηρίζουμε, λέει, το γραμμένο το δικό μας άνθρωπο. Πού το είπε αυτό? Δεν το είπε αυτό? Πού το είπε αυτό? Δικό μου εφεύρεση είναι. Πότε, ρε φίλε? Στις εκλογές, πριν αρχίσουν να γίνουν εκλογές. Μπορείς να το βρεις να μου το δείξεις. Και θα σου το δείξω. Λοιπόν, παρακαλώ μπορείς το τέτοιο. Μπορείς να μου το δείξεις. Παρακαλώ, και να είπε, ακόμα και παρακαλώ να είπε έτσι. Το φιλοθεάμον κοινό. Ναι. Ναι. Ακόμα και να, έτσι, να είπε έτσι, τι σημαίνει αυτό? Είδες εσύ κανένα γραμμένο να είναι του ΠΑΟ? Όχι, λέω ότι είδες αυτός... διαιτητικά λέω, το γραμμένο να ευνοεί τον ΠΑΟ? Λέω ότι αυτός που υποστήριζε ο ΠΑΟ είναι δυνατόν να είναι τον Ολυμπιακό? Γιατί μόνο λες. Αποδείξεις δεν έχεις. Και εσύ ποια αποδείξεις? Εσύ μας λες. Από την αρχή τη χρονιά μα λέει ο Καρυπίδης είναι τέτοιο Ολυμπιακό και ποια απόδειξη έχει? Τι ψέματα είναι? Ποια απόδειξη? Πες μέσα στον καζέτα να το δεις. Το έχει ηχητικό. Ηχητικό το έχει. Δεν είναι, ψέματα είναι. Δήλωση. Ψέματα είναι. Ψέματα δεν είναι. Ψέματα είναι. Τι δήλωση? Μία δήλωση ενό. Δεν... Α, ψέματα δεν ψέματα είναι. Ενώ η δήλωση του άλλου, το δικό μα άνθρωπο δεν είναι. Δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι. Αλλά του αλλού που είπε ο δικό μα άνθρωπο. Και αποδεδειγμένα μπορώ να σου πω ότι πάει και στα μάτια του Ολυμπιακού. 9 και ένα 10. Ναι. Δεν πάει στα μάτια του Ολυμπιακού. Δεν με ενδιαφέρει. Α, δεν σε ενδιαφέρει τώρα. Τι σε ενδιαφέρει τελικά? Εμένα με ενδιαφέρει να είναι πληρωμένοι ο παίκτη του Άρη. Δεν κάνει το γύρισμά σου τώρα. Κανένα γύρισμα. Από την αρχή το ίδιο λέω. Ποιο γύρισμα? Είναι Ολυμπιακό ο Καρυπίδης? Ούτε με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Σε ρωτάω κάτι. Μα δεν με ενδιαφέρει. Άμα δεν σε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να είναι πληρωμένη ομάδα. Κοίτα που κατάτησε ο Αριανό. Κοίτα που κατάτησε 50 Αριανό. Να έχει γάβρο δηλωμένο πρόεδρο στη διοίκησή του και να μην τον ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Μα δεν με ενδιαφέρει. Πες το ξανά να σε ακούσουν οι συνομπαδοί. Μα δεν με ενδιαφέρει. Ωραίο. Με ενδιαφέρει η ομάδα να είναι πληρωμένη, γι' αυτό θα ελεγχθεί στο τέλος χρονιάς και να πετυχαίνει τους στόχους της. Αν δεν πετυχαίνει τους στόχους και αν είναι έστω και ένας απλήρωτος, τότε έχουμε πρόβλημα. Εσύ πες μας ότι ο Ιβάν είναι παοξής και στις στέπες εκεί στα γκούλακ της Ρωσίας ήταν με το κασκόλ του ΠΑΟΚ. Θα μας τρελάνεις τώρα. Ή πες μας ότι ο Βρίζας και ο Σαγοράκης ήταν παοξίδες. Και δεν ήταν Ολυμπιακοί και στο σύνδεσμο της ΑΕΚ ο Σαγοράκης στην Καβάλα. Δεν ήταν, ήταν άλλοι. Εγώ δεν σου είπα. Τότε τι μου είπες? Ότι ο Ιβάν ήταν από, μικρός, από μικρό παιδί παοξής. Γιατί δεν του ζήτησε τέτοιο φρονημάτων? Υπάρχει όμως δήλωση επίσημη του κυρίου Καρυπίδη. Σε ναι. Πάμπολα site. Τι με νοιάζει, φίλε, τι ομάδα είναι? Θα σου να ακούσει ο κόσμος ποια είναι η δήλωση του Προέδρου του Άρη. Είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Γούσο του καπέλου, τούτε με ενδιαφέρει. Αν έχει έστω και έναν απλήρωτο. Δεν φταίω εγώ που το δήλωσε αυτό. Καλά έκανε. Ο Πρόεδρος του Άρη. Ότι είναι κόκκινος βαμμένος από μικρό παιδί. Πριν πάρει τον Άρη. Πριν πάρει τον Άρη το δήλωσε. Αν το δήλωσε. Πριν πάρει τον Άρη. Πριν πάρει τον Άρη. Εννοείται ότι ο άνθρωπος του πάει τον Άρη. Πριν πάρει τον Άρη. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό αυτό. Και εμένα δεν με πειράζει. Πρόβλημα θα έχουμε, σου είπα τις δύο περιπτώσεις. Δεν είναι κακό. Και πολύ σωστά λες. Θα το κρίνετε, θα το κρίνετε. Αν δεν πληρώνει τους παίκτες, έτσι, και αν δεν μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους του οπαδικού σας. Τότε έχουμε πρόβλημα. Τότε θα έχετε πρόβλημα. Τότε έχουμε πρόβλημα. Αλλά δεν μπορούμε να αναιρέσουμε μία δήλωση επίσημα που την έχει κάνει. Τι να κάνουμε τώρα? Μα δεν στην με αντιπέρα όχθη. Μα δεν με πειράζει αυτό που λες. Αυτό που λες. Ο δικός μας άνθρωπος έχει πολλές έννοιες. Δεν δηλώνει κάτι. Με την υποστήριξη του Πάου. Δεν όχι, λάθος κάτι. Με ποιανού υποστήριξη βγήκε ο γραμμένος? Μόνος του, υποστήριξε μόνος του. Κάποιος δεν έβγαλε την υποστήριξη. Ο Πάου. Ναι. Δεν είναι κακό. Ο Πάου. Και μόνο ο Πάου τον υποστήριξε. Ποιος το. Και ο τέτοιος. Συγγνώμη, και ο Μελισανίδης. Νομίζω μαζί οι δύο. Κατά του τέτοιου. Ναι, αυτοί οι δύο μαζί δεν είναι. Και είπε, το δικό μας άνθρωπο, δεν το είπα εγώ. Τώρα, άμα θες να την ψάξω, θα την ψάξω. Είναι, το κακό, είναι κακό. Όχι, αλλά δεν μπορεί να μου λες ότι είναι του Ολυμπιακού. Γιατί έχετε, θες... ναι, αυτό όμως. Πάω και ΑΕΚ τον υποστήριξαν για να βγει. Ο δικός μας άνθρωπος, λοιπόν, που λες εσύ. Δεν το λέω εγώ. Ο πρόεδρος το λέει. Έτσι λες εσύ, εγώ δεν το έχω δει. Α, δεν το έχεις δει. Ναι, δεν το έχω δει. Δεν το αφιζητώ όμως. Μπορεί να το είπε. Μπορεί να το είπε, ρε φίλε, σου λέω. Αυτό δεν δηλώνει κάτι. Γιατί, αν σε ρωτήσω και σένα και όλους τους φίλους τώρα μας ακούνε, πού ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ διαιτητικά και πού αδικήθηκε, θα δείτε ότι είναι πολλούς βαθμούς πίσω. Ούτε με ξένο διαιτητή πλέον. Α, το έχει και συγκεκριμένο. Ούτε με ξένο διαιτητή πλέον και με 10 ποδοσφαιριστές από το 32 δεν μπορούν οι ομάδες των Αθηνών να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Που είναι ο δικός τους άνθρωπος ο γραμμένος και ο κύριος Περέρα, ο μίστο 30.000 ευρώ το μήνα, ενώ έχει 2-3 μήνες περιθώριο να βρει έναν αξιόλογο διαιτητή Ευρωπαίο και να το βάλει σε ένα σημαντικό ντέρμπι να παίξει. Έφερε αυτόν τον απίθανο, τον Δανό Κομίνη, ο οποίος αδίκησε κατάφορα 100% τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έπρεπε να πάρει χθες την ΑΕΚ 11 με 10 έπρεπε να παίζει η ΑΕΚ το 21 και με 11 ο ΠΑΟΚ. Και αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με 11 και η ΑΕΚ με 10 και 11 με 11 ακόμα σου λέω εγώ να παίζει, δεν θέλουμε χάρες, 0-3 θα ήταν το τελικό σκορ και θα έκανα το γύρο του θριάβου μέσα στη Χαβούζα εχθές. Αλλά ο Δανός Κομίνης μου το στέρισε και αυτό, δεν πειράζει.
Το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να με καθυστερήσει εμένα και τους ευρωπαδούς μου και όλη την ασπρόμενη οικογένεια μία εβδομάδα να κάνω το γύρο του Θριάμβου. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν την Κυριακή κάνω το γύρο του Θριάμβου μέσα στην Τούμπα. Θέλετε δεν θέλετε. Θα έρθει ο φοβισμένος, ο χεσμένος επάνω στα βρακιά του Ολυμπιακός, γιατί ξέρει ότι είναι ένοχος από πέρσι, γιατί έχει όλες αυτές τις ενοχές μέσα του, γιατί θα υπάρχουν 30.000 λυσασμένοι που θα τρέχουν τα σάλια τους φίλοι του ΠΑΟΚ, διψασμένοι για την νίκη και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 34 χρόνια, και οποιαδήποτε ομάδα και να ήταν, όχι αυτή η ομάδα που είναι η πιο μισητή για την ασπρόμενη οικογένεια, θα λιώσει στο καμίνι της Τούμπας την Κυριακή. Όμορφα, ωραία και κυμπάρικα. Όμορφα και με το Γάντι. Αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο. 3-0 και γεια σας. Ναι, δεν είναι εύκολο, θα μου πείτε, το ξέρουμε. Αλλά είναι πολλά. Είναι το κάρμα. Είναι η αδικία που έγινε η περσινή. Είναι η πολύ καλή πορεία του ΠΑΟΚ. Είναι τα στατιστικά του. Είναι το αίτητο μες στην Τούμπα. Είναι ο φόβος του Ολυμπιακού. 23 χρόνια γκόμενα. 23 χρόνια γκόμενα. Κανείς δεν σε είχε γάβρε. Μόνο ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό τον πολεμάς έτσι. Γι' αυτό εδώ και 5 παιχνίδια βρίζετε τα παιδιά μας, τις κόρες μας και τους γιους μας. Άνανδροι. Δειλοί. Που κάνετε κερκίδα με τα μεγάφωνα και βρίζετε μικρά παιδιά. Αλυταράδες. Αλυταράδες κομπλεξικοί. Καταλάβατε. Αλλά εμείς δεν θα πέσουμε στο δικό σας το επίπεδο. Εμείς θα σας απαντήσουμε και θα σας τιμωρήσουμε στο γήπεδο την Κυριακή. Ελάτε μόνο να παίξετε. Μόνο να κατέβετε να παίξετε. Και να μην περάσετε από το Διαβαλκανικό για καμιά διαπίστευση. Και μου βάλετε κολάρα. Γκολάρες θα φάτε, κολάρα μη βάλετε. Θα βρέξει γκολ την Κυριακή. Να είστε σίγουροι. Και την Κυριακή λοιπόν, με το σύν 9, που είναι σύν 10, γιατί και σε περίπτωση ισοβαθμίας, πάλι εγώ το παίρνω. Να το ξέρετε και αυτό. Κάνω το γύρο του Θριάμβου. Και με εκεί έχει ισοβαθμία. Κάνω το γύρο του Θριάμβου με στην Τούμπα. Α, ναι, άλλο η 6 βαθμή, άλλο η 9. Κατάλαβες. Κάνω το γύρο του Θριάμβου. Θέλετε, δεν θέλετε. Αυτά τα ολίγα. Λοιπόν, επειδή ωραία το έβαζε το σιώπη και το ακούγαμε, βάλε λίγο, φίλε, να ακούσουμε λίγο. Γι' αυτό θα πορευτείτε με τον κύριο Γραμμένο, εσείς που στηρίζετε, γιατί είπατε ότι θα πάτε μόνο σας. Ο Γραμμένος είναι σου. Ο Γραμμένος είναι δικός μας. Ο Γραμμένος, самого начала год назад мы озвучили или Γραμμένος или мы вне игры. Και από την αρχή, ένα χρόνο πριν, δηλώσαμε ότι είτε θα είναι ο Γραμμένος είτε είμαστε εκτός παιχνιδιού. Φυσικά. Ναι. Δήλωσε ποιο στηρίζει, ρε φίλε. Ναι. Δεν πρέπει να στηρίξει κάποιον. Αυτό είπα. Που αυτό είπα. Γιατί ποιο είναι το κακό. Ο, τίποτα. Ο δικό μα άνθρωπο λέει ο Γραμμένο. Δεν είπα. Αυτό είπα και ακούσαμε το ηχητικό. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Όχι, είδε, δεν είπα. Εγώ δεν βλέπω κάτι κανένα δικό μα άνθρωπο. Όπω βλέπαμε στο Γαύρο με κυρτζίκηδε, ναι, με σαρίδε κτλ. Ναι. Ναι. Με πιλάβιου κτλ. Στον Παναθηναϊκό και τέτοια. Ναι. Είδαμε κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι, για να είμαι ειλικρινή, όχι, αλλά. Αυτό με νοιάζει εμένα. Σίγουρα, σίγουρα. Όχι, αλλά όχι, δεν είναι δικό μα. Δεν είναι δικό μα ο Γραμμένο. Δεν τον υποστήριξε. Και να είμαι σίγουρο, Ζάχο, ναι, ότι αν εγώ. Γιατί με ξέρει τι χαρακτήρα είμαι. Ναι. Εδώ κάτι επιλείψει, μου είναι ο πρώτο που θα το πω. Εντάξει. Μικρή ευνοούλα είχε. Δεν είχε πολύ, μικρή. Και μεγάλη αδικιούλα είχα. Ναι. Εντάξει, τρία γκολ μόνο. Στο χθεσινό, ένα λεπτό. Γιατί τρία καθαρά γκολ μόνο. Το συζητούσα και με τον Τρία καθαρά γκολ μόνο θα σου πω έχουν ακυρώσει τον ΑΚΠΟΠ. Σωστό αυτό, δεν είχε απώλεια βαθμού αυτά βέβαια. Εντάξει, σωστό. Έχω ένα πέναλτι του Βιερίνια που είναι κραυγαλαίο και δεν το δίνει αυτό ο διαιτητή. Και ένα αμφισβητούμενο πέναλτι με τον. Ο παδό του Ολυμπιακού είναι αυτό. Και ένα αμφισβητούμενο πέναλτι στην πρώτη αγωνιστική με την Τρίπολη. Με τον. Αυτό, ναι, και αυτό τώρα προχθές. Και αυτό τώρα προχθές με τα Γιάννενα που δεν ήταν κανένα. Και δεν με έχουν δώσει με τον Ατρόμητο πέναλτι, με τον Όφη. Με τον Ατρόμητο δεν είπαμε είναι 50-50. Τέλος πάντων. Με τον Όφη είναι πέναλτι φυσικά. Έχουν ακυρώσει τρία γκολ. Ναι. Γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλα τώρα. Λοιπόν, να πω κι εγώ και να κάνουμε. Τον ακούσαμε τον πρόεδρο, τον κύριο Ιβάν. Λοιπόν, τώρα τελείωσες να πω κι εγώ για τον Άρη τα τέτοια. Λοιπόν. Ναι. Τι να το ρωτήσω, ρε Γιάννη, να ορίστε. Και στο μάτι των Πανιών ο Καρυπίδης λέει, ναι, που έπαιζε με τον Γαύρο, σου ξουμούξου από τον Κυρσάβα. Λέει και φωτογραφίες, ναι, και αυτά. Ανταλλαγές συνταγών λέει, κάνανε, ναι, ναι, ο Βίλιο Μασογιάννης. Ωραία. Εντάξει, ρε Γιάννη, τι να κάνουμε. Ωραία. Τι να κάνουμε. Θα δούμε. Το τι κάναν δεν ξέρουμε. Μπορεί να λέγανε για γκόμενες. Τι να σου πω, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να πιθάνω, γιατί είναι και νέος ο πρόεδρος, είναι 39-40. Ναι, έπρεπε να πάει στο Πανιόνι και με τον Μπαρμπασάβα, ναι, να λένε για γκόμενες. Μπαρμπασάβας είναι μεγάλος ερωτιάρης προφανώς. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω, κύριε Καρυπίδη, δεν το έχεις το επικοινωνιακό. Κατάλαβες, όταν σου το λέω, αυτά εννοώ. Λοιπόν,
Πάμε στα αγωνιστικά λίγο. Δε, όχι, δεν κάνουμε καμιά τρελή ανάλυση. Όπως είπα και σε ένα φίλο, δεν είμαστε ούτε εγώ ούτε ο Τάσο Διακογιάννης. Ούτε συστήματα ξέρουμε 4-3-2-1 και 5-1-2-3. Αυτά που βλέπετε όλοι σας, άντε να δούμε και κανένα, έστω τουλάχιστον με τη δική μας αίσθηση, λίγο παραπάνω κάτι πίσω από την κουρτίνα. Να το πω. Λοιπόν, ο Άρης χθες στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός. Στο δεύτερο ζήτησε το παιχνίδι, μπήκε, πίεσε, έκανε φάσεις. Ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Δίκαια διαμαρτύρεται τα Γιάννενα, πιστεύω, για το πέναλτι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν προηγείται το φάουλ ή όχι. Είναι στα δευτερόλεπτα και δεν μπορώ να καταλάβω. Το λογικό είναι ότι είναι πέναλτι. Επαναλαμβάνω, δεν δίνει και την κάρτα στο 51 δεύτερη κίτρινη, αναφισβήτητα δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κέρδισε το παιχνίδι. Το καλό είναι ότι ο Άρης, χωρίς να είναι πολύ καλός, κερδίζει τα παιχνίδια και παίρνει τους πόντους. Νομίζω ότι τα δύο, αυτό που είπα στην αρχή, τα δύο επόμενα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι οι ελλείψεις, οι αδυναμίες είναι χτυπητές ακόμη και τώρα στον Άρη. Η άμυνα δεν ήταν καλή χθες. Ο Αθανασιάδης και ο Μάνος ταλαιπώρησαν την άμυνα του Άρη. Στα δεξιά ο Τζανακάκης δείχνει ανεπαρκής. Στον αμυντικό επαναλαμβάνω πάντα τομέα, αν και μπροστά δεν νομίζω ότι συνεισφέρει και ιδιαίτερα. Επιτακτική ανάγκη εκεί, δεν ξέρω πώς θα βγει η χρονιά με τον Τζανακάκη μόνο του, γιατί δύσκολα βλέπω να γίνεται μεταγραφή, εκτός αν υπάρχει κάποιος ελεύθερος. Νομίζω η ελεύθερη Τάσο είναι για άλλες δύο εβδομάδες. Όποιος υπάρχει ελεύθερος παίκτης μπορεί να αποκτηθεί μέχρι τις 12-13 του μηνός. Εσύ πήρες έναν ακόμα παίκτη του Ολυμπιακού στο ρόστερ. Ναι, ελεύθερος. Και ακούω κάτι για Μανιάτη. Όχι, δεν νομίζω. Το θεωρώ άλλον του Ολυμπιακού. Ανέκδοτο το θεωρώ. Ο Μανιάτης στην Τουρκία είναι. Ο Ολυμπιακός Θεσσαλονίκης γίνεται. Ο Μανιάτης στην Τουρκία δεν παίζει. Δεν ξέρω, ακούστηκε το όνομά του. Κάτι ακούστηκε. Δεν νομίζω, το θεωρώ. Είδες σου πιάνει τόπο καταρχή, δεν το έχει... να δηλώνεις ότι είσαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Α, μας τους δίνει ο Ολυμπιακός. Ποιος τους δίνει, ο Παναθηναϊκός. Ελεύθερος είναι. Τι είναι? Όχι, αραβωνιασμένος. Ο Φετφαντίδης ελεύθερος είναι. Δεν ξέρω αν τον πήρε απλώς τον Ολυμπιακό Άρης. Έχει τέτοια ευκαιρία να τον πληρώσει. Λίγο δύσκολο. Πολλοί τρόποι πληρωμής υπάρχουν. Πολλοί τρόποι. Εξιδίων κρίνεις τα λότρια λογικά. Διότι είχες πολλές παρτίδες. Όχι, καλά, δεν είσαι με τώρα. Ποιόνα, όχι, καλά. Όχι τώρα. Πώστη, όχι, γιατί τι πώ. Δεν σου είπα. Εγώ προπονητή Δεκέμβριο δεν πούλησα στον εχθρό μου. Δύο φορές τον προπονητή. Πώς τον πήρες. Ποιόνα. Τον Αναστόπουλο. Ρε, να πουλήσω. Ο Αναστόπουλος είναι του Ολυμπιακού. Προπονητής. Τι είναι. Δεν έχει δουλέψει ποτέ στον Ολυμπιακό καταρχήν. Κάνα τόσα χρόνια που έπαιζε ο Αναστόπουλος. Παίχτης του Ολυμπιακού ήταν. Τι ήθελες να είναι. Έχει δουλέψει σαν προπονητής ο Αναστόπουλος στον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν έχει δουλέψει. Δεν το ξέρω. Ποτέ δεν έχει δουλέψει. Δεν ξέρω, το δούμε. Δεν έχει. Επαναλαμβάνω. Όταν πουλήσω Δεκέμβριο στη μέση της χρονιάς προπονητή στον Ολυμπιακό, μπορείς να λες. Προπονητή. Προπονητή. Προπονητή, δεν υπάρχει αυτό. Άλλο παγκόσμιο ίδιο αυτό. Με αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Εγώ στον ΠΑΟΚ δεν θα έδινα προπονητή μου. Δεν θα τον πουλούσα. Δεν θα τον πουλούσα, ρε φίλε. Η διοίκησή σου τον έδωσα. Δεν τον έδωσα εγώ. Ρε φίλε, δεν μου έκανε και τον έδωσα. Θα πει δεν σου έκανε. Όχι, δεν σου έκανε. Ο Τάις Λίμπρεξ δεν σου έκανε. Δεν μου έκανε. Τι να κάνω. Εντάξει, εντάξει. Δεν σε έκανε ο Λίμπρεξ. Σου άρεσε ο Μήτρογλου. Τι να κάνουμε. Μπορεί να ήταν και άλλα χρόνια τότε. Άλλε εποχέ. Και τι σχέση. Όταν είναι εχθρό σου, είναι πάντα εχθρό σου. Όταν έχει την οικονομική ευκαιρία, είναι εχθρό σου ή όταν είναι πάντα. Κοίταξε λίγο. Στο διοικητικό κομμάτι δεν μπορεί ο οπαδός να κάνει κάτι. Αυτό είναι άλλο. Εντάξει. Σίγουρα. Όμορφα και ωραία. Σωστό είναι αυτό που λες. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Δεν μπορεί πολύ να σωστό. Κάτι. Άρα γιατί κράζεις αν ακόμη και είναι Ολυμπιακός ο άλλος. Τι να κάνω εγώ άμα είναι Ολυμπιακός. Γιατί το κράζεις τότε. Γιατί ρε φίλε. Και το κράζεις. Δεν γίνεται να έχεις πάρει Τάτο, Ζαραδούκα, τον άλλο πώς το λέγανε, το Διαμαντάκο. Ωραία. Έτσι. Να έχεις δώσει Αβραάμ Παπαδόπουλο. Τον πούλησα τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Και εγώ τον προπονητή τον πούλησα. Τον πούλησα. Εγώ τον έκανα. Μάλλον, τον όχι, όχι. Τον πούλησε τον Παπαδόπουλο. Αν θυμάσαι. Εγώ τον προπονητή τον όχι, έκανα. Εμένα έπεσε, και η εισαγγελέα για να φύγει ο Παπαδόπουλο. Δεν το θυμάσαι, μου φαίνεται. Εκπομπές κάναμε. Να έχει πάρει 400.000 ευρώ ταμιακή διευκόλυνση από τη συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Και να από πού φαίνεται αυτό. Να έχει τον Αναστόπουλο 2-3 φορές στο ρόστερ σου σαν προπονητή.
Ωραία, τελείωσε και θα απαντήσω. Ναι, να παίρνει τώρα άλλου δύο φέτο από τον Ολυμπιακό και ένα δεν στο Βαζίδης. Δεν παίρνω κανέναν, ελεύθερο. Θε και τον Μανιάτη τέσσερι. Ελεύθερη είναι. Εντάξει, ελεύθερη τι κάνει νιάου, νιάου στα κεραμίδια. Ελεύθερη είναι. Κατάλαβε. Μετά όταν σα λέμε συνεταιράκια. Ελεύθερη είναι. Με του και... κόκκινου του Πειραιά. Και με την άκρη μα. Και με του κίτρινου τη Χαβούζα. Και με την άκρη μα. Και με την άκρη με τον Ολυμπιακό. Ξέρετε τι στεναχώρια βγάλατε. Και με την άκρη με τον Ολυμπιακό μα. Πώ γίνεται στο 0-1. Ξέρεις, με τον ΠΑΟΚ πρέπει να είμαστε λίγο. Ξέρεις, εγώ στεναχώρια. Οι περισσότεροι Αριανοί βλέπαν τον ΠΑΟΚ και δεν βλέπαν τον Άρη. Εγώ στεναχώρια έβγαζα που δεν έβαζε γκολ ο Άρης. Στον γκολ τη ΑΕΚ στο Χαριλάου. Ναι. Ακούστηκε. Τον γκολ τη ΑΕΚ στο Χαριλάου. Τελειώσει τον γκολ. Τον γκολ τη ΑΕΚ λέω όταν έβαλε η ΑΕΚ τον γκολ. Είχε τελειώσει ο Χαριλάου. Στο Χαριλάου. Είχαν φύγει. Στην περιοχή Χαριλάου. Ξέρετε, στην περιοχή Χαριλάου. Τον γκολ ακούστηκε με τη Χαλάστρα. Από πού το ξέρει αυτό. Εγώ στο λέω. Α, εσύ το λες. Ας βγουν οι φίλοι του ΑΕΚ. Να απαντήσω σε αυτό που είπε για κάποιου δανεικού που πήρε εκείνη τη χρονιά ο Άρης που δεν είχε στον ήλιο μοίρα και οι σφαγές συνεχίζονταν, άρα ολυμπιακάρης δύσκολο να ήμουνα. Λοιπόν, άμα σου βάλω τα ονόματα που έχετε πάρει και έχετε δώσει στον Ολυμπιακό, θα μιλάω μέχρι την Τετάρτη το απόγευμα, τρέγια. Κατάλαβες? Υπάρχει φωτογραφία. Υπάρχει φωτογραφία με καμιά 40 ονόματα, όχι 3-5 που είπες εσύ, 10 που είναι του Άρη, καμιά 40 είναι η δική σας. Ενώ του Άρη είναι 10, ε. Του Άρη είναι, μπορεί να είναι και αυτή 40, αλλά δεν μπορεί εγώ με 40 να είμαι παράρτημα και εσύ με 40 να είσαι εχθρός. Δεν γίνεται. Είναι λογικό ο Ολυμπιακός να παίρνει από την καλύτερη ομάδα ποδοσφαιριστές. Ιδίως όταν η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν ακέφαλη οικονομικά. Εσύ είσαι καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Από τον Άρη, λέω. Εν συγκρίση με σένα. Ναι, ποιο θα σωστό, από ποιον θα έπαιρνε παίχτη. Και από σένα πήρε. Από τον Ηρακλή θα έπαιρνε. Από σένα δεν πήρε. Πώ δεν πήρε. Ναι, άρα λογικό δεν είναι. Γιατί το κράζει. Στον Άρη το κράζει όμω. Στην ποια ομάδα δεν το κράζει όμω. Μα σε μένα το κράζει. Μα δεν γίνεται αυτό τώρα τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ. Πες μου ένα παίχτη που πήρε τον Ολυμπιακό. Μα δεν γίνεται τώρα γιατί. Την τελευταία δεκαετία πες. Φίλε, δεν γίνεται τώρα γιατί έχει οικονομική ισχύ. Αυτό σου λέω. Φυσικά. Με το Ζαγοράκι έχει οικονομική ισχύ. Εντάξει εντάξει. Γιατί εντάξει. Okay, okay. Γιατί εντάξει. Okay. Με το γούμενο είχα οικονομική ισχύ. Ωραία. Λοιπόν, να τελειώσω αυτό που θέλω πάνω στο αγωνιστικό. Κόπηκα εκεί που έλεγα για την για τις εμφανείς αδυναμίες της ομάδος, οι οποίες έγκυται θεωρώ στο αμυντικό κομμάτι, και χθες φάνηκε και κάτι που λίγο το ψηλεαζόμασταν τουλάχιστον τις προηγούμενες, ότι και ο Κουέστα δεν είναι σε καλά φεγγάρια τελευταία. Νομίζω ότι και έτσι ένα προβληματάκι στην έξοδο. Εσύ το είχες πει στην αρχή, το θυμάμαι αυτό που είχες πει με το μάτς με το Λεβαδιακό. Ναι, η αλήθεια είναι στην έξοδο. Φάνηκε, φαίνεται τουλάχιστον από τα τελευταία παιχνίδια ότι δυστυχώς έχεις δίκιο. Και στο μάτς με τη Λιβαδιά θεωρώ τον γκολ που τρώμε είναι μια σέντρα την οποία είναι και νταμάρι, είναι και δύο μέτρα που λέει ο λόγος. Είναι από αυτές τις σέντρες οι οποίες μπορεί να βγει και να τις πιάσει με το ένα χέρι. Και χθες σε δύο ακόμη περιπτώσεις δεν το έκανε. Δεν θα πω για τη φάση εκεί που βγήκε έξω από την περιοχή και έσωσε, έκανε λάθος και έσωσε την μπάλα. Μετά διόρθωσε το λάθος του. Γιατί εκεί με τη φόρα που είχε γκλίστρες, εντάξει. Θεωρώ στις σέντρες δύο κεφαλιές του center back, θυμάμαι τον Ιωαννίνο, και μία ακόμη στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι από αυτές τις σέντρες οι οποίες πρέπει να βγαίνει και να τις καθαρίσει και εύκολα μάλιστα ο τερματοφύλακας, και ιδιαίτερα ένας ψηλός τερματοφύλακας σαν και αυτόν. Θεωρώ ότι έχει ένα θέμα εκεί πέρα και θεωρώ ότι δεν είναι σε καλά φεγγάρια ο Κουέστα. Το ότι δεν πληρώνουμε τα λάθη του ίσως είναι και τύχη. Εντάξει. Αυτά, δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο τώρα. Δεν ξέρω αν ξέχασα. Για τον μπάσκετ ήθελα αυτά τα πούμε μετά. Για τον μπάσκετ, όχι για το αγωνιστικό. Ήθελα να πω έτσι ένα σχόλιο, αλλά θα το αφήσουμε για αργότερα. Καταρχήν, μην αντιγράφετε, να πούμε αυτά που κάνω στο Facebook και με πες το φίλο στον Μπουγάτσα. Τι είμαι εγώ, ο Μπουγάτσα είμαι, πες στον Μπουγάτσα. Ναι, γιατί βλέπω πατάς και εσύ τα like εκεί πέρα σε αντιγραφές. Πού? Βέβαια, έχετε βέβαια. Πού πάτησα, like. Αυτό το συνήθειο να αντιγράφετε εσείς. Ναι. Έτσι, σωστό. Καλά, τι αντιγραφές είστε πρώτοι εσείς γενικά. Ναι, το είδαμε. Το είδαμε. Πού λες, τα πώς λες. Στα πώς. Εντάξει, τα πώς. Εντάξει, τώρα έκανε ο Μπουγάτσα τον Μπουγάτσα. Πες, τι το λες εμένα. Πες τον, στείλ τον ένα email. Εντάξει, εφόσον έχουμε 5 λεπτά πριν πάμε στο διάλειμμα, έτσι. Να το πω κιόλας, δεν είναι κακό. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πραγματικά. Δεν μπορώ να μην κάνω. Ένα σχόλιο για τον Γιάννη τον Ιωαννή θέλω να κάνω. Και θα ξεκινήσω πάντα με αυτό που λέω, επειδή είμαι σε ένα ραδιόφωνο που καλός ή κακός αρκετοί δεν γνωρίζουν το τι έχω πει τα παλαιότερα χρόνια για τον Γιάννη Ιωαννίδη, και αν έχω πει πράγματα για αυτόν. Είδες τον είδες πως είναι καταρχήν τον Ιωαννίδη, είδες.
Γέρασε, ρε φίλε. Δεν είναι το γέρασε. Το γέρασε, αυτό είναι λογικό. Γέρασε. Και εμείς, αν φτάσουμε στην ηλικία του, γέροι θα είμαστε. Δεν είναι και τόσο μεγάλος. Είναι μεγάλος, αλλά δεν είναι και τόσο. Δηλαδή, ο πατέρας μου είναι 82. Mm. Ο Ιωαννίδης είναι τέλη Φεβρουαρίου, γίνεται 74. Και... Έχει πολλές καταχρήσεις ο Ιωαννίδης. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως φαίνεται ότι έχει πρόβλημα. Και πρόβλημα, χωρίς να ξέρω, έτσι το λέω, η εικόνα του. Φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος που, δεν ξέρω, είναι προς τα τελευταία του. Έτσι εγώ, έτσι το εξελάβα, μακάρι να κάνω λάθος. Παρότι έχω πει για τον Ιωαννίδη κάποια πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, η εικόνα ενός ανθρώπου που τον έχει συνηθίσει δυνατό, έτσι μαχητικό και λίγο περισσότερο από, και να ξεφεύγει κάποιες φορές και να τον βλέπεις αυτήν την κατάσταση, είναι μια εικόνα που σε δημιουργεί έτσι συναισθηματική φόρτιση. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Αλλά είπε και κάτι, περίμενα να το σχολιάσεις. Είπε και κάτι, βεβαιωθικώς με το μάτς ΠΑΟΚ ΑΕΚ, με το μάτς ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν έπεσε στην αντίληψή σου. Είπε, έκανε και ένα σχόλιο. Ξέρω τι. Το ξέρεις. Ξέρω τι. Το ξέρεις, αλλά έκανα ένα λάθος. Ναι, ναι. Αυτά είναι... γιατί δεν ξαναβγεί και τι ήθελε να του ψηφίσουν οι Παοξίδες. Όχι. Και είπε ότι έκανα ένα λάθος που τους σώσαμε. Που τους βοήθησαν να σωθούν. Ναι. Είπε. Με ποιο τρόπο θα μας πεις, κύριε Ιωάννη. Να το πεις, να το ζητήσω. Να βγει εδώ στην εκπομπή, άμα ακούει, ναι. Ή οι ρουφιάνοι του να τον πούνε. Ναι. Να βγει εδώ ο Ιωαννίδης να μας πει με ποιο τρόπο έζησε τον Πάο. Σωστό, αυτό είναι καλή ερώτηση. Άντε να είσαι εδώ, Μπαρμπαγιάννη. Άντε, γιατί παλιά που ήσουν μέσα στο γήπεδο πουλούσες μαγκιάκι, κουπανούς του σιγάλα με το μπουφάν, με το αυτό. Να μας πει και βέβαια και με τις διαιτησίες τι γινόταν. Αλλά εκείνες τις χρονιές που έπαιρνε τα πρωταθλήματα και με τα αντιντόπι κοντρόλ. Ωραία, ο κύριος Ιωαννίδης. Αντιντόπι κοντρόλ υπήρχε στην Ευρώπη. Αλλά να μας πει πώς έσαι τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι καλή ερώτηση να μας την πει. Αλλά εγώ απαντώ στον κύριο Ιωαννίδη και το λέω, μόνο οι μικρές ομάδες πέφτουν κατηγορίες, κύριε Ιωαννίδη. Σωστό. Και η Μάντσεστερ και η Μπάγκερν είναι μικρές ομάδες. Και αν θέλατε και να ξαναβγείτε και να ξαναεκλεγείτε, ας το λέγατε τότε. Ωραία. Κάτι κατά του ΠΑΟΚ. Αλλά τότε, τότε γλύφατε τους Παοξίδες για να σε ψηφίσουν, κύριε Ιωαννίδη. Είναι γνωστό ότι έβγαινε από τις ψήφους των Παοξίδων ο Ιωαννίδης. Γιατί δεν είχε ανάγκη τους ψήφους των Παοξίδων, εσύ λες. Ανάγκη ψήφους έχει. Λέω με ποιους έβγαινε, με ποιον τον ψήφων. Αν μου πεις ότι δηλαδή από τους 100 ψήφισαν τον Ιωαννίδη. Γιατί εσύ θεωρείς ότι τους Αγοράκη τον ψήφισαν Αριανοί. Και ο Αριανίδη θα τον ψήφισαν, αλλά ελάχιστοι πιστεύω. Ελάχιστοι πιστεύεις, λάθος πιστεύεις. Λες ότι ψήφισαν πολύ Αριανίδη. Πάρα πολύ Αριανίδη τον ψήφισαν τον Κουράκη. Όπως και πάρα πολλές χιλιάδες, πάρα πολλές χιλιάδες ψήφισαν τον Ιωαννίδη. Να σου πω κάτι. Σε αυτά μπορεί να έχω μια αίσθηση. Στα πολιτικά δεν επιμένω γιατί δεν είμαι τόσο καλός. Βλέπεις. Δεν είμαι τόσο καλός. Πιστεύω σε άλλα έχω μια πιο υπερστατωμένη άποψη. Στα πολιτικά ήμουν βλάξ, ήμουν ένας από αυτούς που μέχρι 40 χρονών δεν ψήφιζα. Το έχω πει πολλές φορές. Ψήφιζα ποιος είναι πια ωραία γκόμενα. Ένας βλάξ και μισός ήμουνα. Και είμαι ένας από αυτούς που έφεραν και τη χώρα προς τα εδώ, με τον τρόπο που ψήφιζα. Λέω όμως ότι, για να την ολοκληρώσω τη σκέψη μου, συναισθηματική φόρτιση μου δημιούργησε. Απ' την άλλη, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξεχνώ εύκολα. Όχι, θα πάμε στο διάλειμμα, διπλό τώρα. Λοιπόν, είμαι ένας άνθρωπος που δεν ξεχνώ εύκολα. Πήρε πολλά, έδωσε πολλά στον Άριο Ιωαννίδης, πήρε πολλά και έκανε και αρκετά κατά του Άριου κύριος Ιωαννίδης. Λοιπόν. Εγώ, άμα ήμουνα στο Παλέ προχθές, γιατί δεν ήμουνα, θεωρώ ότι ο Άρης μετά την εκτός έδρας νίκη στο Ρέθυμνο είχε σωθεί, όπως και φαίνεται, ας πούμε, γι' αυτό δεν ξαναπήγα. Θεωρώ ότι αν ήμουν στο Παλέ της Πόρου, εγώ δεν θα το χειροκροτούσα τον Ιωαννίδη. Εγώ δεν θα το χειροκροτούσα. Για να μην αριθμίσω τα πράγματα τα αρνητικά. Δεν θέλω να το κάνω. Είναι ένας άνθρωπος που έδωσε πολλά στον Άρη, πήρε πολλά και θεωρώ ότι πήρε περισσότερα από αυτά που έδωσε ο Ιωαννίδης στον Άρη. Εγώ δεν θα το χειροκροτούσα. Αλλά εγώ είμαι ένας. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι, γιατί πήρε καθολικό χειροκρότημα Ιωαννίδης και εγώ αυτά που έκανε εναντίον του Άρη δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Και ότι έπεσε ο Άρης, ο ποδοσφαιρικός, έπεσε επί υφυπουργίας του. Έπεσε επί υφυπουργίας του. Ό,τι και να γίνει, δεν αλλάζει αυτό. Ιωαννίδη, βοήθησες, λες, σωστά σε ρωτάει πώς, αλλά για να το λες εσύ. Πώς. Δεν ξέρω, ας το απαντήσει. Πώς. Δεν ξέρω. Αυτό είναι λαϊκισμός για μένα. Εντάξει. Εγώ ξέρω. Ο ΠΑΟΚ μόνος του. Μόνος εγώ λέω δεν το βοήθησε. Ωραία, μπράβο του. Εγώ λέω ότι επί υφυπουργίας του δεν έπεσε ο μπασκετικός ΠΑΟΚ και επί υφυπουργίας σου έπεσε ο ποδοσφαιρικός Άρης. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Έτσι λέω. Όντως συμπάσχουμε, όντως ούτε είμαστε αχάριστοι. Πρόσφερες πολλά, πήρες πολλά όμως. Και για μένα πήρες περισσότερα και από αυτά που πρόσφερες. Έτσι λέω εγώ. Αυτά.
Τάσο. Πρόσφερε και πάρα πολλά και στον Ολυμπιακό. Όσο προπονητή του Ολυμπιακού, εγώ καλά έκανε επαγγελματία. Εγώ δεν του κάνω αυτό. Βλέπει πόσε καλέ σχέσει έχετε με το λιμάνι. Ναι, έτσι, ε. Βέβαια. Τι λες, τώρα θα μου πει και εσύ και ο προδότη, ο Φασούλα, δεν πήγε στο Ολυμπιακό για και δήμαρχο. Εκεί ναι, βγήκε και δήμαρχο. Όχι, μα δεν το λέω εγώ. Εκεί τι να σου πω. Μα εγώ δεν το λέω. Δεν το φέρνω αυτό σαν παράδειγμα. Αυτό, καλά. Ούτε εγώ, να το δω, ούτε να τον ακούω. Πρόσεξε. Στα αρνητικά που είπα, εγώ δεν το βάζω αυτό. Πρόσεξε. Για μένα καλά έκανε, γιατί ένα από αυτά τα. Κάποιο μπορεί να του προσάψει είναι ότι ως σαν προπονητής του Ολυμπιακού έκανε μεγάλο πόλεμο κατά του Άρη. Για μένα αυτό είναι θεμητό. Στον αντίπαλη ομάδα ήταν και όλα τα όπλα που είχε μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει εναντίον του Άρη. Δεν το κακίζω γι' αυτό. Καλά εξηγήθηκε. Άλλα έχω να του προσάψω. Άλλα. Ένα είπα. Το θεωρώ, ένα θεωρώ αυτό και ένα ακόμη που θα το πω γιατί ήμουν και παρόν. Δεν γίνεται να μην το πω. Οι παλιοί γνωρίζουν. Στο ματς της Χαλκίδας, πιστεύω αυτό δεν θα το έκανε ούτε ο Βεζίρτζης, ούτε ο Βεζίρτζης θα το έκανε αυτό το πράγμα, το θεωρώ. Έπαιζε ο Άρης με τον Ολυμπιακό στη Χαλκίδα, ήμουν στο γήπεδο εγώ σε αυτό το παιχνίδι, κατέβηκα στη Χαλκίδα, λίγοι ήμασταν, λοιπόν, και ήθελε, είναι Τάσο, μία εβδομάδα μετά το ματς που ο Άρης έχει πάρει το κύπελο στο Τωρίνο, ναι. Με τους... με τους Τούρκους. Με τα σούτια που πέσανε. Ναι, ναι, μία εβδομάδα δεν είναι, μπορεί και ναι. Μερικές μέρες. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ήθελε η τοπική ομάδα. Ο ΑΟΧ, αθλητικός όμιλος Χαλκίδας, να τιμήσει τον Άρη σαν κυπελλούχο Ευρώπης. Και δεν άφησε να γίνει η τιμητική εκδήλωση. Η τιμητική πριν το μάτς, γιατί λέει θα έκανε. Οι παίκτες του Άρη θα ένιωθαν, ας πούμε. Θα πέραν ψυχολογία. Ναι, δεν μου έρχονταν η λέξη. Να είσαι καλά. Θα πέραν ψυχολογία. Δεν άφησε να γίνει τιμητική. Πού ήταν τότε στον Ολυμπιακό αυτό. Στον Ολυμπιακό ήταν και ήταν το μάτς, ήταν play-off και ήταν στη Χαλκίδα το παιχνίδι. Κομπλεξικός άμα το ήταν, αυτό είναι δεδομένο. Και στο γήπεδο μου και αυτό το γράψα. Την άλλη μέρα το περάσαν λίγο στα ψηλά, αλλά πέρασε. Ιδίως όταν μια ομάδα σε έχει κάνει άνθρωπο και σε έχει, σε έχει δώσει ένα κάρο εκατομμύρια δραχμές. Γιατί πήρε τα εκατομμύρια δραχμές από τον Άρη. Εντάξει. Έδωσε και στον Άρη. Εγώ δεν είμαι. Έδωσε, αλλά πήρε. Πήρε. Ποιος έπαιρνε αυτά τα λεφτά, ρε τότε. Αυτό και ο Γκάλης τα πήρανε όλα τα λεφτά του Άρη. Και ο Γιαννάκης. Αυτοί οι τρεις. Αυτοί ρε φίλε έχουν. Με τα εκατομμύρια δραχμές που πήραν από τότε, ακόμα μα φτάζουν. Καλά, πήρε πολλά λεφτά. Ακόμα, και ακόμα περισσότερα στον Ολυμπιακό πήρε. Μα αυτά γίνανε ό,τι γίνανε. Ακόμα περισσότερα στον Ολυμπιακό πήρε. Φυσικά, με βάση εξαργύρωσε τη φήμη και του τίτλου. Με τον Άρη όμως ξεκίνησε να πει τα καλά, εκατομμύρια. Εντάξει. Δεν νομίζω να αφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα. Εγώ επαναλαμβάνω, έδωσε στον Άρη πολλά, πήρε περισσότερα για μένα. Και αυτά τα δύο που είπα, ένα, ότι έπεσε ο Άρης, επί εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Δεν λέω ότι τον άνθρωπο τον κακίζω. Και επαναλαμβάνω, αυτό έτσι όπως τον είδα είναι μια όψη η οποία πραγματικά σε έφερνε δάκρυα στα μάτια. Να τον βλέπεις έτσι, ένα δυνατό άνθρωπο, έναν αγέροχο, έναν δυναμικό, να τον βλέπεις έτσι. Είναι πραγματικά μια εικόνα που άσχημη εικόνα. Ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία του. Πραγματικά το ελπίζω. Φυσικά να είναι καλά στην υγεία, στην υγεία του. Αλλά να μας πει γιατί πώς έζησε τον ΠΑΟΚ. Αυτό θα το ρωτήσουν εδώ δημοσιογράφοι. Έχει του ΠΑΟΚ να το ρωτήσει. Μια καλοπροαίρετη παρατήρηση έρχεται από μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα από ένα φίλο μας. Ναι. Εκεί λίγο βόρεια πάνω ψηλά. Σουηδία. Λίγο βόρεια λέω εγώ. Λίγο βόρεια. Δεν ξέρω. Δεν φωτογραφίζω. Πες του καρτούν. Να κόψει λέει το. Εσύ το καρτούν. Να κόψει λέει το θεωρώ. Το λέει πολύ συχνά και δεν ακούγεται καλά. Μετά θα το πεισώ και τώρα το διαβάζω αυτό. Χαχαχά, μην το κάνει ρόμπα τον άνθρωπο. Μετά θα το πω. Το θεωρώ. Γιατί μετά θα το πω. Γιατί είναι λάθος η λέξη θεωρώ. Όχι, δεν είναι λάθος. Αλλά... Το λέει πολύ συχνά λέει και δεν ακούγεται καλά. Ναι. Θα το πω μετά, δεν σου λέω. Ναι, όχι, δεν είναι κακό. Μετά το διαβάζω. Κοίτα. Το όνομα πες, δεν ξέρω ποιος είναι το όνομα μόνο. Δεν λέω, δεν λέω. Δεύρωμα ότι είναι. Δεύρωμα. Φίλε μου, όποιος και να είσαι. Βόρεια, βόρεια. Να σου πω κάτι. Όταν μιλάς, έχεις δίκιο. Και άλλες, κάποια μια άλλη λέξη χρησιμοποιώ πολύ. Έχεις δίκιο. Αλλά όταν μιλάς. Χρησιμοποιείς και το άτιτλος. Και το άτιτλος. Σε αντιπροσωπεύει. Είμαστε 50 χρόνια. Άτιτλοι είναι γεγονός αυτό. Να κατοστήσετε. Ναι. Να χιλιάστε μάλλον. Τρίγια, μη σου κάνω καμία. Τι να κάνεις. Καμία. Καμία. Οι 8 τίτλοι μου φέτος θα γίνουν 10. Όχι, 10 δεν μπορείτε να γίνουν. Στόπα, εντάξει. 9 θα γίνουν. Γιατί θα γίνουν. 9 σου τόπα, εδώ και 3 μέρες το λέω. Θα το πάρω όλα. Εντάξει, ρε, φίλε. Θα τα πάρω όλα. Άκουσε να δεις. Είναι η χρονιά μου φέτος. Άκουσε να δεις. Όπως και για την πέμπτη θέση, έχω κάνει μια πρόβλεψη από την αρχή της χρονιάς πριν δω τις μεταγραφές του Άρη. Δεν περίμενα να δω. Και πριν 2 μήνες σου τόπα, επαναλαμβάνω, άμα θες την κάνω πιο ολοκληρωμένη την τέτοια, σου λέω. Ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα το έχει πάρει εδώ και 2 μήνες και 3 μήνες. Το κύπελο το πάρει ο Ολυμπιακός. Το κύπελο θα το πάρει νομίζω ο Ολυμπιακός, έτσι λέω εγώ. Αφού εσείς δεν το παίρνατε, δεν το πάρει ο Άρης.
Ήλπιζα, ρε φίλε. Ήλπιζα. Αποκλειστήκατε τον Εργοτέλη. Ήλπιζα. Αποκλειστήκαμε από τον Εργοτέλη. Yeah. Και να σου δώσω και μία τέτοια έτσι, γιατί λέτε για. Πιστεύω ότι του χρόνου θα τερματίσετε κάτω από τη δεύτερη θέση. Τρέγια. Σου, ο ΠΑΟΚ. Υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Και θεωρώ ότι ο Άρης θα βγει πέμπτος ή έκτος. Αυτά τα τρία. Ήταν να πάρεις ο Τουασπίδες καλής ποιότητας, γιατί θα σου χρειαστούν για τα επόμενα 10 χρόνια να ακούς τους πανηγυρισμούς και τις φόνες. Κάναμε έτσι. Αυτή η τέτοια μένει. Μένει. Φυσικά μένει. Μένει. Όπως και η δικιά σου που λες ότι ο Άρης θα βγει 8ος, 9ος, είπες. Εγώ δεν είπα. 8ος, δεν είπες. Εγώ είπα ότι πιστεύω ότι αν δεν βγαίνανε 7 ομάδες με τις δύο τιμωρίες που θα έχει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ναι. Πολύ δύσκολα να βγεις Ευρώπη. Και δεν ξέρω αν θα βγεις Ευρώπη. Πρόσεξε, εγώ για μένα. Για μένα θα περιμένω να δω τα τρία ντέρμπι που έχεις κολλητά και μετά θα κρίνω. Για να δεις, γιατί στο το ξανακάνω το ίδιο σχόλιο. Γιατί και στην Τρίπολη σε περιμένουν λόγω Παντελίδη, πώς και πώς ο Τσαλάν. Εγώ για να δεις ότι θα σου ξανακάνω την ίδια και θα σου αρέσει τέτοια, θεωρώ ότι αν ο Άρης βγει 7ος, παρόλο που αν τιμωρηθεί η ΑΕΚ θα βγει Ευρώπη, για μένα είναι ξεφτύλα. Είναι ξεφτύλα. Δεν μπορώ να το πω όχι. Δεν θέλω να. Όχι, προς τιμή σου που το λες. Άκουσε με. Λέω ότι αν ο Άρης βγει 7ος και έχει τιμωρηθεί η ΑΕΚ, βγαίνει Ευρώπη. Φυσικά δεν θα πει δεν θέλω να βγω Ευρώπη γιατί βγήκα 7ος. Για μένα είναι ξεφτύλα με αυτές τις ομάδες να βγει 7ος. Εγώ. Για μένα είναι ξεφτύλα. Για να δεις και εγώ ότι. Το εννοώ. Το εννοώ. Τι θα πει. Πραγματικά, ειλικρινά, φυσικά λέω, θα χαρώ. Αλλά θέλω πολύ να βγει ο Άρης Ευρώπη. Γιατί? Για να τον δω σε ευρωπαϊκά μάτς. Γιατί εκεί δεν θα μπορείς να κερδίσεις τη Λαμία να σκύβει ο Μαυρούκος και να μπαίνει τον γκολ στο φάουλ του 98. Κατάλαβες. Ο Μαυρούκος έσκυψε επίτηδες. 200 χιλιάρικα βρήκε κάτω. Βρήκε κάτω 200 χιλιάρικα. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα γιατί συμπληρώσαμε. Ο Βελίδης που του φύγε η μπάλα, ο Βελίδης στην Τούμπα μέσα από τα χέρια του. Δεν το τίποτε. Όλα καλά. Άκου λίγο. Όλα καλά. Θεωρώ. Πόσο Βελίδης έπαιξε πολύ καλά στην Τούμπα, γιατί λησμονής έπιασε και ένα πέναλτι. Πού? Α, έπιασε πέναλτι, ναι. Ήταν πάνω του τόσο, λέει, φίλε, τι έκανε. Ακίνητος να στεκόταν, θα το πιάσει. Το πιάσει. Άσε με ρε Ζάχο τώρα. Εντάξει. Κάνουμε το διάλειμμα. Εντάξει ρε φίλε. Κάνε ένα τριπλό διάλειμμα. Βασιλάκη, κάνουμε το διάλειμμα των 11, επανερχόμαστε. Ανοίξουμε γραμμές. Κάποιοι φίλοι πήρατε. Είχαμε πολλά να πούμε έτσι. Δεν πειράζει. Καμιά φορά πούμε και πολλά ρε φίλε. 23-10-287-888. 69-45-287-38. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε, FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, αποστολή στο 54526, όλα αυτά μετά το σύντομο διάλειμμα που θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγκας, Ζάχος Ντρούλινγκ, Βασίλης Καβαδίας. Συντροφιά παρέτσα, θα σας κρατήσουμε μέχρι και τις 12. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές για να μας πείτε αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με όσα είπαμε μία ώρα κοντά πρόλογος. Με τα όσα συνέβησαν και στο μάτς του ΠΑΟ και στο μάτς του Άρη. Ζάχου, τι θες να πεις? Λιγότερο, ρε, τι μία ώρα, σιγά. Σιγά, τι μία ώρα. Λοιπόν, διαφημίσεις, δεν ξέρω ακριβώς ξεκινήσαμε. 23-10-287-38. 69-45-287-38. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο, περιμένουμε τα δικά σας. Και ντροπαλούλδες και όσοι κρυφακούτε, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-20-6. Ούτε λοιπόν με ξένο διαιτητή, ο οποίος ευνόησε καταφανέστατα τη Χάρτινη, ούτε με 10 ποδοσφαιριστές από το 30 λεπτό, 65 λεπτά δηλαδή ο ΠΑΟΚ έπαιξε με 10 ποδοσφαιριστές, ούτε έτσι μπορούν να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ φέτος. Περίμεναν οι Ολυμπιακοί να κερδίσει η Κούλα. Περίμεναν οι Αριανοί να χάσει ο ΠΑΟΚ, να πανηγυρίσουν, γιατί δεν θέλουν να πάρει το πρωτάθλημα δικαιολογημένα, λέω εγώ. Όπως τα κάναμε και εμείς οι περισσότεροι. Όχι όλοι. Υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις και είναι και πολλές και από τις δύο πλευρές. Περίμεναν κι άλλοι οι οποίοι έχουν σκάσει που ο ΠΑΟΚ δεν χάνει. Περιμένουν 19 μάτς να δουν τον ΠΑΟΚ να ιτάται από μια ομάδα και χαρά στα σκέλια τους δεν βλέπουν. Αντιθέτως βλέπουν κάπου αλλού χαρά. Αυτή η ομάδα λοιπόν που έχει στήσει ο Ράσμαν Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος προπονητής που σπάει όλα τα ρεκόρ όλων των εποχών για τον ΠΑΟΚ, έσπασε άλλο ένα χθες, έχει φτιάξει ένα σύνολο που δεν χάνει ούτε με αίτηση του νόμου 105, ούτε με δήλωση του νόμου 105 χάνει ο ΠΑΟΚ. 46 χρόνια μετά από το μεγάλο προπονητή το Λεσάνον, ο ΠΑΟΚ χθες έσπασε άλλο ένα ρεκόρ
με 19 μάτς αίτητος. Και την Κυριακή θα το διευρύνει αυτό το ρεκόρ. Θα γίνουν 20 τα μάτς, γιατί θα ρίξει ένα τρίμπαλο στα χαϊδεμένα παιδιά του δημοσίου και θα κάνει το γύρο του θριάμβου και την απονομή του πρωταθλήματος μέσα στην Τούμπα. Την Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα. Με αυτούς τους κλέφτες που γίναν συνέτεροι με τους αεξίδες, με τους παναθηναϊκούς και με κάποιους άλλους, όλοι κατά του ΠΑΟΚ. Τα ψέματα την Κυριακή τελειώνουν. Αλλά θέλει προσοχή από όλους. Και από τον επίσημο ΠΑΟΚ, τώρα θα πάρουμε τις γραμμές, ναι, και από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, είναι αυτοί που πρέπει να περιφρουρήσουν και να φροντίσουν για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή 7.30 το βράδυ. Οι προκλήσεις όλη την εβδομάδα θα είναι τεράστιες από τους επιστήμονες του είδους, οι οποίοι έχουν ανακαλύψει πάρα πολλές μεθόδους, τις ξέρουμε όλοι. Καμία απάντηση σε καμία πρόκληση, μόνο ηχητική βία την Κυριακή, και τα παλικάρια μας μέσα στο χορτάρι ξέρουν πως θα φιλοδορήσουν τους συγκεκριμένους κυρίους που κόλωσαν πέρσι να κατέβουν να παίξουν ξέροντας ότι θα φάνε ντόρτι. Δείχτη, δείχτη, επαναλαμβάνω, δείχτη σε όλο το γήπεδο, Ιβάν Σαββίδη. Δείχτη σε όλο το γήπεδο. Άσου να γκρινιάζουνε. Άσου να λένε 800 ευρώ διαρκείας και χίλια. Δείχτη σε όλο το γήπεδο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Ποιος, γεια σου. Είμαι. Εσύ είσαι. Χρήστος. Ναι, ναι. Και από πού να ξεκινήσω, από τα ομοειδεάτικα με του Ζάχου ή από τον ΠΑΟΚ? Από το τέλος ξεκινά. Α, από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έλα, ρίξε. Πες. Ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή. Λίβερπουλ 1-1. Από εκεί ξεκινά. Μείνει το 1-1. Α, ναι, ωραίο. Έτσι. Ναι, ναι, κάτσε, 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 κάτσε. Τέλεκον. Κάτσε να σου πω σε ποιο λεπτό είναι. Α, πού είμαστε. 67ο λεπτό. Κοίταξε. Παρίσι Ζερμέν την αποκλείω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι από τη Λιόν έχασε, δεν την πάρω εγώ. Για να δούμε, για να δούμε. Τώρα την άλλη εβδομάδα δεν είναι αυτά, Champions League την άλλη εβδομάδα δεν είναι, νομίζω. Ναι, γιατί άμα κάνω ένα 2-0 καθαρό, τους βάλω στο πρόβλημα. Όλα γίνονται, όλα γίνονται. Τι διπλά μάτς είναι όλα. Πάμε, πάμε στα άλλα. Αυτή τώρα, για τον ΠΑΟΚ θα πω, αυτή τώρα κάτω στο λιμάνι σκέφτονται, κολάρα, ρολό, δοκιμάσαμε. Το ένα, ψάχνουν τώρα τι δεν δοκιμάσανε. Για να κάνουν. Δεν τον ακούω. Δεν ακούμε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν τον ακούμε τον Χριστό. Χριστό. Έλα. Έλα τώρα ξαναεμφανίστης. Έλα. Α, μ' ακούτε. Τώρα ναι, πάμε. Έλεγα για τον Ολυμπιακό. Σκέφτονται τώρα τι να δοκιμάσουνε. Τι σχέδιο να εκπονήσουνε. Τι να κάνουνε φίλε. Ό,τι και να κάνουνε. Ναι. Θα έρθουνε με κατεβασμένα τα αυτιά, γεμάτοι ενοχές. Και μόλις θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο, ειλικρινά η Τούμπα θα είναι καμίνη. Αλλά θα είναι καμίνη από παοξίδες οι οποίοι στον 1,5 χρόνο, στον 1,5 χρόνο, το μόνο δικαίωμα που έχουν δώσει είναι η μισή φωτοβολίδα και αυτό δεν αποδείχθηκε ότι τα παοξίδες. Για το δίχτυ που είπες θα μπει, άκουσα σε όλο το γήπεδο. Μακάρι. Έτσι, έτσι νομίζω. Μακάρι. Ναι. Μακάρι. Δεν μου λες τον γκολ της ΑΕΚ εκεί που φάγαμε από τη σέντρα, εκείνος που γυρίζει είναι ο Βιερίνια. Στη σέντρα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Γυρίζει τον Ποπό εννοείς. Για ναι, να γίνει σέντρα. Γυρίζει πλάτη ο Βιερίνη, είναι με έτσι μια φέλα και δεν πάει πάνω στον παίχτη. Που είναι τώρα να βγει πλάκα μου κάνεις, φίλε. 57 σέντρες έβγαλε η ΑΕΚ τώρα. 57 σέντρες έβγαλε από τα πλάγια. Αριστερά ο Βιερίνη πρέπει να. Ποιος να είναι αριστερά. Πολύ άνετα λένε βγήκε η σέντρα και δεν τον έπιασα τον παίχτη. Τώρα εσύ από αυτό θα κρεμαστείς. Ο άλλος δεν άφησε με 10 παίχτες το 21. Συγγνώμη, 21 την χάρτινη. Παρότι που μου άρεσε τον κολ, εσύ αυτό λες, το αμυντικό σου δίδυμο δεν υπάρχει πουθενά στην τέτοια. Καλά, πλάκα κάνετε. Μία φάση έχασε ο Βαρέλα. Ναι, από ένα παιχτάρα που είναι ο Πόνσε. Έκανε φοβερό παίκτη, έτσι. Κεφάλαιο. Όχι, δεν λέω την κεφαλιά. Ποιο λέω. Με τη σέντρα λε. Από πάνω που βγαίνει σέντρα. Ο Βαρέλα. Αυτό λέω, ρε φίλε. Αν κάποιο θέλει αυτό το γκολ είναι το αμυντικό δίδυμο. Ο Βόντερμπακ. Το γκολ του Πάουκ δηλαδή η ΑΕΚ τι κάνει. Μόνο του είναι ο Μαουρίσιο. Παίρνει παλικαρίσια την κεφαλιά ο Βαρέλα. Και ο Μαουρίσιο είναι μόνο του. Ναι, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Τα γίνονται 57 σέντρες. Τι ακαβγώ, ακάξω το Βιερίνια τώρα, μην τρελαθούμε.
Όχι, δεν του κράζω, αλλά πώς δεν, με έκανε εντύπωση. Πώς δεν μπήκε πάνω στη δεν φάση. Δεν του κράζει, και... αλλά το λες. Αντί να πεις ότι στο 10, στο 21 ο Ιάκ έπρεπε να παίξει με 10 και ο Πάουκ με 11. Αυτό το ναι, ρε, 0, παιδί, ναι, εννοείται. Και μέχρι το 32 του έχει κάνει πλάκα εκτός από ένα πεντάλεπτο. Εν τω μεταξύ και όλα τα χέρια δεν είναι πέναλτι τώρα. Άντε, πηδάνε τρεις εκεί συμπλέγματα. Αν θέλει, και... αν θέλει, στο δίνει. Στο δίνει και δεν μιλάς. Γιατί αν θα γινότανε από την ΑΕΚ μεριά θα ζητούσε πέναλτι. Να είμαστε αντικειμενικοί, αδερφέ. Εντάξει. Αν θέλει, okay. Το δίνει. Okay. Καλό βράδυ, yeah, καλό βράδυ. Yeah, yeah, yeah. Στον επόμενο. Ναι. Έλα, φίλε. Δεν περιμένω, φίλος. Στο μεθεπόμενο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Μενώτε εδώ πέρα. Γεια σου και σένα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, τώρα να πω δύο πραγματάκια για το μάτς με την ΑΕΚ. Ναι. Ο διαιτητής, εντάξει, ήταν απαράδεκτος. Εγώ περίμενα μια καλύτερη διαιτησία. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο διαιτητής ήρθε μελετημένος, δηλαδή το σκέφτηκε πως θα το διαιτητεύσει το παιχνίδι. Δηλαδή αυτός έχει σκεφτεί για αρχή. Σκέφτηκε, τώρα εγώ έτσι πως το σκέφτομαι. Σκέφτηκε ότι παίζει ο πρώτος με τον τρίτο. Μάλλον θα ήξερε το ιστορικό το περσινό, τα παρατράγωδα που είχε γίνει μεταξύ μας και το έφαγε ο τρίτος στο πρωτάθλημα στα δικαστήρια και αυτά και έχουν αυτή την κόντρα και το μίσος μεταξύ τους. Σου λέει να το κάτσω το μάτς στο χι, να τελειώνει, ήσυχα όμορφα, ίσα νερά, ίσα μπάρκα και να πάμε στο σπιτάκι μας. Αυτός έτσι το σκέφτηκε. Και να σε πω τώρα στη διαδρομή του παιχνιδιού, αυτός είδε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 1-0. Έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ στις αντεπιθέσεις είναι ο άρχοντας του παιχνιδιού και βλέπει στις αντεπιθέσεις ο ΠΑΟΚ εδώ πέρα μπορεί να πετάξει να κάνει διπλό με 3 και 4 γκολ. Και μπορεί να έχουμε παρατράγουδα με τις κερκίδες και με αυτά και να έχουμε ιστορίες. Σου λέει να πούμε βγάλε ένα παίχτη από αυτούς να μείνουμε με 10 για να ισορροπήσει το παιχνίδι. Αλλιώς δεν ισορροπούσε. Φίλε, εγώ πιστεύω ο ΠΑΟΚ αν δεν έμενε με 10 παίχτες, γιατί μέχρι και τη στιγμή που βγήκε ο Σαμπά, ο ΠΑΟΚ φαινόταν όσο περνούσε η ώρα, φορτσάριζε, γινόταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και εγώ είχα δει ένα διπλό 3-4, λες και παραπάνω. Το έβλεπα το έργο μέχρι να τελειώσει αυτό το παιχνίδι, λέω μπορεί να κάτσει και έτσι. Και επειδή στο είδε αυτό ο διαιτητής, ότι μπορεί να έχουμε τέτοια εξέλιξη και να έχουμε παρατράγουδα με τους τρελαμένους και να έχουμε ιστορίες και δεν ξέρω εγώ τι, βγάλε έναν από αυτούς. Αδικαιολόγητα, τάχα χτύπησε, τάχα έκανε. Φίλε, ο διαιτητής είναι, ο διαιτητής είναι αφελέστατος. Ήταν ανέτοιμος για ένα τέτοιο μάτς. Είχε να σφυρίξει 45 ημέρες στη Δανία. Έστειλαν έναν υπέρβαρο διαιτητή από κιλά. Ο οποίος, άκουσε λίγο αν δεν το ξέρεις, όταν πήγανε και τον κράξανε, διαμαρτυρήθηκαν για την άδικη αποβολή του Ζαμπά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ξέρεις τι τους είπε? Κάθεσε. Δεν συνειδητοποίησα ότι ήταν η δεύτερη κίτρινη λύση σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Βρε τίποτα, αυτός ήταν εκτός όπου και χρόνου, σε είπα. Αυτός είδε τον ΠΑΟΚ να πούμε προηγήθηκε 1-0. Τίποτα δεν είδε, φίλε. Που ελέγχει 100% το παιχνίδι. Και τίποτα δεν είδε, φίλε. Σκέφτηκε αυτός ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να ελήξει και με 3-4 να γίνει ένα τέτοιο διπλό και να έχω παρατράγουδα. Τι παρατράγουδα να έχει? Να πούνε φίλοι αγανακτισμένα αυτά, να κυνηγούνται. Σου λέει κυνηγηθήκα πέρυσι αυτοί. Μην τώρα σε μέρα που ήρθα να διαιτητεύσω έχουμε πάρει κυνηγητά. Κάσοχη. Μακράν ο χειρότερος ξένος διαιτητής που έστειλε ο Περέρα. Ήταν απαράδεκτος ρε, τίποτα. Αυτός δεν κάνει ούτε να διαιτητεύσει πιγκ-πογκ, όχι ομάδες ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων, και έκανε αυτή τη χαζομάρα που μας πήρε το κεφάλι, γιατί ο ΠΑΟΚ χτες ήταν διπλό στάνταρ για μένα. Αφού ήμουν μέσα στο καφενείο και όλοι λέγαμε, αυτό το μάτς θα ρίξει 3-4-0, φαινόταν. Φίλε, με 11 προς 11, δεν σου λέω 11 με 10 που έπρεπε να ήταν, 11 προς 11, 0-2-0-3 ήταν το μάτς. Βρε, εγώ σε λέω και 4, αφού φαινόταν, ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, είχε μια ψυχραιμία ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του, είχε ένα καθαρό μυαλό και η ΑΚ κυνηγούσε συνέχεια την μπάλα από τον ΠΑΟΚ. Και το φέρνει, μας βγάζει το Ζαμπά για να ισορροπήσει το παιχνίδι και όπως και έγινε δηλαδή, μας ισοφαρίσαν αυτοί που στο τέλος δεν ήθελε και τίποτα να πούμε, να γίνει καμιά πρόβλεπτη φάση κάτι, καμιά φωσιά. Και το 2-1 και μετά να πάμε να πηδήξουμε στο Θερμαϊκό. Το
Τέλος πάντων, απαράδεκτος αυτός, αλλά αυτό το ξεπερνάμε, πάμε παρακάτω. Τώρα είναι αυτό το παιχνίδι της γωνιάς με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ψυχρεμός, ήρεμος, γιατί θα προκληθεί ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό. Εγώ σκέφτομαι δηλαδή σχετικά στο μυαλό μου... Τίποτα μη σκέφτεσαι, τίποτα δεν θα γίνει, αδερφέ. Όχι, ας σου πω τι μπορεί να γίνει. Ναι, πες και κλείσε όμως, έχω γραμμές πολλές. Πες μπαμπάμ και κλείσε. Στο ζέσταμα, στο έτσι, σε κάποια φάση να ναι. Μούρι με μούρι στο Βεϊρίνια και το πει σου μαμώ τη μάνα. Τι λες ρε φίλε, ρε εσύ. Τι είναι αυτά ρε φίλε, τι είναι ρε αυτά. Εσύ, στην ταβέρνα του Κυρμανόλη. Τι είναι αυτά ρε φίλε. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία, τι πίνετε ρε. Τι πίνετε ρε. Έλα εντάξει, ας πάμε στον επόμενο. Ρε τι πίνετε ρε στον αέρα ρε. Έλα φίλε. Στο ράδιο μιλάτε ρε. Και σιγά ρε φίλε, μην τι είναι αυτό το πράγμα, μην ήρθε αυτός και σκέφτηκε όλα αυτά που λες. Μια χαρά τα είπες ρε φίλε. Δηλαδή, σκεφτόταν όλα αυτά. Στο ναι, τέλος δηλαδή, τι τρέλα ήταν αυτή δηλαδή. Τον νοιάζει αυτόν από τη Δανία τι έγινε πέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έλα πάμε στον επόμενο, μας τρελάνουν αυτοί. Εντάξει, έλα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Εσύ φίλε, ναι. Λοιπόν, εγώ παιδιά ήμουν στο παιχνίδι, ναι. Αθηναίος, φίλε. Όχι. Α, μένεις Αθήνα, ωραία. Ήσουν μέσα στο γήπεδο. Πήγαινα στο γήπεδο λοιπόν, να περπατούσα έτσι για να μπω πάντων μέσα. Ήμουν ακριβώς δίπλα από εκεί που ήταν ο Σαββίδης. Μιλάς με hands free. Όχι. Λίγο πιο δυνατά ακούγεσαι έτσι συχνά. Πάμε. Τώρα είμαι καλύτερα. Ναι, τώρα είσαι καλύτερα. Λοιπόν, ήμουν δίπλα από εκεί που ήταν ο Σαββίδης, δηλαδή δίπλα τα δημοσιογραφικά. Ακριβώς όμως, έτσι. Ακριβώς. Μπήκα λοιπόν στο γήπεδο, ήμουνα εκεί σε ένα φιλικό booth, γιατί αυτός που πήγα είναι φίλος μου, αεξής τέλος πάντων, και είχε εκεί καλεσμένους γύρω στα 15 άτομα. Μπαίνω λοιπόν μέσα, μόνος μου, με άλλους 13-14, μόνος μου εγώ. Και εκεί μέσα ήταν αεξίδες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και ένας Αργιανός, ο οποίος ξέρουμε ότι υποστήριζε, δεν χρειάζεται να το πω. Λοιπόν, οπότε ήμουνα μόνος μου με όλους. Ξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι, στο πρώτο πεντάλεπτο. Εντάξει, μπήκε λίγο ψυχωμένα η ΑΕΚ στο πρώτο πεντάλεπτο λόγω και του κόσμου και τα λοιπά. Και αυτό ήταν, δεν είχε κάτι άλλο μετά η ΑΕΚ. Ναι, το θέλαν πάρα. Πείτε μου μια φάση που έκανε η ΑΕΚ μετά. Δεν υπάρχει. Ναι, να πω λίγο τι είδα. Ναι. Μπήκαν μέσα έτσι αυτοί οι ψυχωμένοι, το θέλαν πάρα πολύ. Λοιπόν, οι φίλοι αυτοί και όλοι εκεί και τα λοιπά. Μόλις εγώ βλέπω, ας πούμε, γι' αυτό θέλω να πω πρώτα να πω και αυτό πρέπει να γίνει και κυριολεκτική σε εμάς. Δηλαδή, ο διατητής σε κάθε φωνές των φιλάθλων της ΑΕΚ που συμμετείχαν επηρεαζόταν κατευθείαν. Δηλαδή από το πρώτο τρίλεπτο, τετράλεπτο επηρεαζόταν κατευθείαν. Από το πρώτο βολέ του Πασχαλάκη που αρχίζαν και φωνάζαν ας πούμε και τα λοιπά μέχρι τα πρώτα φάουλ που έδινε κατευθείαν κάρτες επηρεαζόταν ο διατητής κατευθείαν από τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς την Κυριακή θα πρέπει ακόμα και σε σωστό out να δίνει στον Ολυμπιακό θα πρέπει να γκρινιάζουμε. Θα πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς στο παιχνίδι. Να επηρεάσουμε τον διατητή στις αποφάσεις του να παίξει έδρα. Εγώ δεν θέλω να με παίξει, αλλά να επηρεάζεται τα σπόρια που πρέπει να μου δώσει, θα μου τα δώσει. Δεν θα χρειαστείς ούτε σπόρια, ούτε σαν φιστίκ, ούτε κάσιος, αδερφέ. Θα τους ρίξει ένα δίμπαλο τρίμπαλο, γεια και γεια σας. Αυτοί με το που θα κατέβουν και θα πατήσουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία το ποδάρι τους, ξέρουν ότι έχουν χάσει. Μακάρι, το ξέρουν, θα το δει στο βλέμμα τους, στα μάτια τους, ότι θα είναι χεσμεντάν. Οι γαύροι, με το που θα πατήσουν τα ποδάρια τους στην τιμημένη, δοξασμένη Μακεδονία μας, θα αναρωτιούνται μέσα στα μάτια τους, ότι τους κοιτάς τις κάρες που κατεβαίνουν, πόσα θα φάμε ρε μέσα στο καμένι της Τούμπας. Έτσι θα λένε. Άλλο πάλι αυτό που είχαν πανό για Μακεδονία και μόλις έγινε αυτό το σκηνικό εκεί με το Σαββίδι και τα λοιπά, παιδιά, δηλαδή μπορεί τώρα να μην υπήρχα, δηλαδή ήμουν έτοιμος, γιατί είπαν κατευθείαν βούλγαροι και τα λοιπά εκεί δίπλα μου και λέω τώρα θα ξεσπάσω και δεν θα με ξαναδεί ποτέ κανείς ας πούμε. Ναι, άστο. Λοιπόν, έφτασα στο παραένα δηλαδή. Ναι. Ήμουν από εκεί λοιπόν που έγινε τα καλά παιδιά των εξαρχείων που ρίχνουν μολότοφ για να κάψουν ανθρώπους σε μάτσα. Κατάλαβες. Ήμουν από εκεί που έκανε την ποδιά ο Μάτος που τον έκανε τον ξεφύλλη στον τον άλλον και εκεί άμα ήταν γιατί ήταν... Παιδιά ήταν μισό μέτρο. Άμα ήταν... Γιατί και οι τρεις παίκτες πήγανε προς την αιστεία. Άμα ένας καθόταν στο πέναλτι θα γινόταν εκεί το 1-2 και θα τρώγαν τόση μεγάλη κηδεία που και πάλι με κηδεία φύγανε από το κήπεδο. Μάλιστα. Αλλά τώρα θέλω να κλείσουν τα στόματα των Ολυμπιακών γιατί δεν φαντάζεσαι τι λένε εδώ. Δεν φαντάζεσαι. Τρέξτε το λίγο αδερφούλη γιατί έχω δύο γραμμές. Τρέξτε το λίγο. Αυτά. Απλά θέλω να κλείσουν τα στόματα γιατί αυτό που ακούγεται στην Αθήνα παιδιά ναι. Δεν υπάρχει. Τι δεν ακούγεται.
ότι ο Ολυμπιακός παίζει την καλύτερη μπάλα, ναι, ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Κοίταξε, το να λένε ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερη, δεν με νοιάζει καθόλου, δεν με πειράζει. Ας πάρω εγώ το Μαστραπά και ας λένε ότι έπαιξε ο Ολυμπιακός καλύτερη. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Καλύτερη. Πέρσι έπαιξα εγώ την καλύτερη μπάλα και μου το κλέψα. Πρωταθλητής καλύτερης μπάλας δεν υπάρχει. Α, μπράβο. Αυτό που λέω. Και έτσι να είναι, και έτσι να είναι, εγώ δεν βλέπω τον Ολυμπιακό, και έτσι να είναι. Κανένα δεν θυμάται πριν 15 χρόνια ποιο έπαιξε την καλύτερη μπάλα και ποιο πήρε το πρωτάθλημα. Εντάξει, για λέμε... όταν τα λέω αυτά εγώ πέρσι εδώ στο αξίδε, ότι ο Πάγο παίζει την καλύτερη μπάλα, ναι, μου λένε μετά τον Νοέμβριο. Βρε, ποια καλύτερη μπάλα παίζει ο Ολυμπιακός, τον Απόλο μπήκε με το Μάνο στο 95 τον κέρδισε. Αν παίζει καλύτερα, σε έρθει να σου ρίξει δύο τεμάχια τρία και να το δούμε. Με το Μάνο δεν έβγαλε. Εγώ πάντω ένα δεκαρικάκι στο χ θα το ρίξω μαζί με ακόμη μάτ. Ζάχο, αυτό το παιχνίδι θέλω να είσαι μαζί μα. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί να μέσα σε παιχνίδι με τον Μπάουκ. Φιλαράκι, έγινε. Άστο να το ρίξει. Δεν πιάνει στίγμα, έχει πιάσει 60 χρόνια. Άστο. Παίξ το Ζάχο, παίξ το. Μόνο για να είναι το φιλαράκι εκεί δίπλα καλά. Αυτό να είναι καλά και εγώ να είμαι άσχημα. Το όνομά σου, αν θε μόνο, αδερφέ. Το όνομά σου. Το είπε, ρε. Νίκο. Γεια σου, Νικολάκη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, φίλε. Στον επόμενο. 3-10-287 και 3 οχτάρια. 69-45-287 και 3 οχτάρια. Λίγο πιο λακωνική, έτσι. Λίγο πιο. Ντροπαλούλιδε και όσοι κρυβακούτε, FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-5-26. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ παρέτσα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Το μεθ επόμενο. Δεν περιμένω, φίλο. Γι' αυτό λέμε λίγο πιο. Πέσατε όλοι, παιδιά. Εντάξει, παιδιά. Λίγο πιο λακωνική, δηλαδή να μην επαναλαμβάνουμε. Εντάξει. Λέμε ας πούμε ένα πράγμα, μην το επαναλαμβάνουμε ξανά. Μπορούν οι φίλοι εντάξει, που πέσανε, αν θέλουν εντάξει, να λοιπόν, έχουμε και παιχνιδάκια έτσι. Σε εξέλιξη δεν κερδίζει η Λίβερπουλ. Mm. Ακόμη θέλει βέβαια, κάνα δεκαλεπτάκι. Στους 3 βαθμούς είναι τώρα διαφορά, έτσι όπως είναι. Άμα μείνει χ 2. Τι 2, και ένα δύο. Μου παίρνει τώρα 3, δεν είναι. 2 δεν είναι ήδη τώρα. Όχι, τώρα είναι ένας. Ένας είναι. Ναι. Και ένας 2. 4 ήταν. Μάλιστα. Θα δώσαμε να το τσεκάρω. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι 2 τώρα η διαφορά. Έχω την εντύπωση. Τώρα μπερδεύτηκα εδώ. Το δίνει. Εντάξει, θα το δούμε σε λίγο. Νομίζω είναι εντάξει. Να, νομίζω okay. Είναι 3. Θα το δούμε. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ ναι. Φίλε, ναι. Θρακιώτης από Κυλικής Παοξής. Θρακιώτης από Κυλικής Παοξής. Το όνομά σου, αν θες, μας λες βέβαια. Χρήστος. Ήμουν και σε επιτροπικά όσο υπήρχαν τέλος πάντων. Πάνε τα επιτροπικά. Πάνε, δυστυχώς πάνε. Τα κλείσαμε. Και το χθεσινό μας θέλω να πω για αυτό το στημένο τον ανεκδίκητο. Πρώτη φορά παίρνω κιόλα. Mm-hmm. Για το στημένο τον ανεκδίκητο mm-hmm. χθες που όχι απλώς μας αδεί, 80-20 μας έπαιξε και συγγνώμη, τάχτε είχε πει ότι δεν είδα τη δεύτερη κίτρινη στο Σαπά, δεν θυμάμαι να την έδωσα δεύτερη κίτρινη. Ναι, να στο πω ακριβώς πώς το είπε. Λοιπόν. Ένα ακόμα περιστατικό και μία ατάκα του Δανού διαιτητή στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που διαμαρτυρήθηκαν για την άδικη αποβολή του Ζαμπά έχετε να επιβεβαιώσει ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Δανός Τιγκάρτ, ο οποίος εξέδεσε την ΚΕΔ, ήταν αλλού για αλλού. Δεν συνειδητοποίησα ότι ήταν η δεύτερη κίτρινη του Ζαμπά, είπε απολογούμενος και επιβάρυνε ακόμα περισσότερο τη θέση του, αφού την πρώτη κίτρινη την είχε δείξει και πάλι χωρίς λόγο 10 λεπτά νωρίτερα. Και δεν είχε δώσει και κόκκινη στο Λιβάγια φυσικά έτσι. Εκεί βέβαια το χτύπημα του Λιβάγια δεν το συνειδητοποίησε, δεν είδε ότι το χτύπησε και έπεσε έτσι κάτω. Αδερφέ, δεν τον άρπαξε ο Λιβάγια το μπουκέτο που να το δώσει, αλλά τιμωρεί την πρόθεση. Ναι, μα κάνει είναι καθαρή το κόκκινη. Το χτυπάει. Είναι καθαρή κόκκινη και ο Πάουκ είναι 0-1 εκεί. Είναι 0-1, έχει ελέγξει όλο τον αγώνα, έχει πάρει την ψυχολογία με το μέρος του, έχει κατοχή μπάλας, παίζει μέσα στο ΑΚΑ την ΑΕΚ όπως θέλει και είναι θέμα χρόνου να κάνει το 0-2. Και ο άλλος βγάζει κόκκινη του Ζαμπά. Ενώ δεν υπάρχει. Δηλαδή, άντε είναι φάουλ. Εντάξει, οκ, φάουλ, φίλε. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η κάρτα. Μα εδώ πήγε ο Βιερίνια να το ρωτήσει για ποιο λόγο το κάνει αυτό και του δίνει κίτρινη. Δεν το ρωτάει καν. Και φυσικά στα μακαρίσματα που κάνανε ήταν επικής. Δεν έδωσε ούτε μία κάρτα. Ναι. Και να σου πω λίγο για κάτι για να καταλάβεις τι γίνεται. Στο 18ο λεπτό, ακούστε λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτες. Κίτρινη στον Σαχόφ. Καμία κίτρινη δεν υπάρχει. Ενώ βρίσκει πρώτα την μπάλα. Καμία κίτρινη δεν υπάρχει. Σου αφήνει τον βασικό κεντρό σου να μην μπορεί να μαρκάρει όπως θέλει. Γιατί υπάρχει η επικινδυνότητα της κόκκινης. Από το 18. Ο οποίος ακόμα χθες ήταν επικός, εντάξει. Από το 10. Δεν μ' άρεσε χθες. Από το 18. Προχθές ήταν καλός. Στο 21. Κίτρινη στο Λέο Ζαμπά δεν δίνει κόκκινη στο Λιβάγια. Στο 32. Ανύπαρκτη κίτρινη στο Ζαμπά το βγάζει με κόκκινη. Πρόσεξε τι γίνεται. Πάει ο ακραίος σου.
Στο 33 κίτρινη στο Βιερίνια. Στο 40 κίτρινη στο Πασχαλάκι. Καλά, ο Πασχαλάκι θα έχει πέντε φάει και έκανε καθυστέρηση. Κατάλαβε. Αλλά... όχι, φιλέ, δεν δίνει κίτρινη. Εκεί πα κάνει παρατήρηση. Στο 40 είναι, δεν είναι στο 90. Παρατήρηση πα κάνει. Εκτό όταν έχει κάνει γενικά, παρατήρηση. Γενικά έπρεπε να κάνει πολλέ παρατηρήσει, αλλά αυτό εντάξει. Ο Βελίδη... και μόνο για του παίκτε του Πάου. Ο Βελίδη θε το Χαρλάο στο 34 πήρε και καθυστέρηση υπόψη. Στο 34 έκανε καθυστέρηση. Ε, μπορεί να αλλάξει ενώ. Ναι, Τρούλινγκ, αλλά δεν γίνεται μόνο στου παίκτε του Πάου. Δεν σου είπα. Έτσι που το διαβάζει όταν βλέπω 8 κίτρινε, δεν μπορώ να πω. Δεν είδα και το μάτσα να σου πω την αλήθεια. Τον Άρη έβλεπα. Να μην λέμε ψέματα. Αλλά όταν υπάρχει μία, από τη μία ομάδα 8 κάρτες και από την άλλη 0. 6 κίτρινες. Μπορώ να πω, το λιγότερο μπορώ να πω ότι δεν είναι σύνηθες το φαινόμενο. 5 κίτρινες λοιπόν στον ΠΑΟ και 2 αποβολές. Εκτός αν, εκτός αν βαράνε στο ψαχνό η μεν μόνο και άλλη είναι τι να σου πω. Τα θεωρώ και λίγο συντέρμπι. Εντάξει. Και την Κυριακή ηχητική βία μόνο προσοχή. Γιατί αυτοί έρχονται το μείον 6 να το κάνουν 0. Αυτές οι τούτες, οι ποδοσφαιρικές. Okay. Δεν ξέρω να συμφωνείτε. Δεν ακούστηκε. Τι είπε. Λέω την Κυριακή, την Κυριακή προσωπικών αισθητική βία. Ναι. Γιατί αυτοί έρχονται όπως πέρσι το μείον 6 να το κάνουν 0. Ναι, καλά. Okay. Κάθε μέρα δεν είναι Πάσχα, φίλε. Okay. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Στον επόμενο. Τι έγινε, μάγκες. Γεια σου, Γεωργή. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, Αναστάση. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι της διαιτησίας, εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Δέστε λίγο στατιστική ποιοι ήταν οι καλύτεροι παίκτες του γηπέδου για μένα το δίδυμο πίσω στην άμυνα και δέστε πόσο φάουλ έχουν κάνει αυτοί οι παίκτες. 0 στο Πηλίκον. Και ο Βαρέλα και ο Κρέσπου που ήταν φανταστικοί. Όσο για αυτό εδώ το παραμύθι που βγαίνουν και λένε οι δήμονες του ποδοσφαίρου ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε μπάλα με 10 παίκτες, εγώ θα τους πω το εξής. Η αντιμετώπιση του διαιτή φαινόταν ξεκάθαρα τα πρώτα 20-30 λεπτά. Όταν οι παίκτες βλέπουν τέτοια αντιμετώπιση φυσικά και είναι ψηλιασμένοι και δεν θέλουν να αφήσουν την ομάδα και με 9 και με 8 παίκτες, σωστά. Όταν πάει ο Βιερίνια να παραπονεθεί σαν αρχηγός της ομάδος και να ζητήσει το λόγο από το διαιτή και τον κυτρινίζει, ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα. Τι να συζητάμε τώρα. Βέβαια, το Μάνταλο, όταν έβαλε τον γκολ ΑΕΚ και πήγε έκανε χειρονομία μπροστά στο Βιερίνια, δεν το είδε. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ναι, το είδα. Πήγε, έκανε την γνωστή χειρονομία. Γι' αυτό, αυτή δεν πρόκειται να φτάσει ούτε... Ναι. Ούτε μία τρίχα από αυτό το μεγάλο του παιχταρά που μπαίνουν σε σύγκριση να συγκρίνουν αυτό το παιχταρά που είναι πρωταθλητής Ευρώπης με τον άλλο τον όμορφο, ναι. Τον σκαλισμένο. Θα μπορούσε να ήταν και γιος του Δόνη. Ακριβώς. Ξεκολλήστε λίγο, δέστε λίγο μπάλα, γιατί εμένα ο ΠΑΟΚ, να σου πω την αλήθεια, από μία φάση και μετά το 60 και μετά, να σου πω την αλήθεια ότι δεν μ' άρεσε σε κάποια σημεία. Ήμασταν αγωνιστικοί, μαχητικοί κτλ. Αλλά περίμενα, δηλαδή φάνηκε στο κομμάτι όταν μπήκε ο Πέλκας, είδες ρε παιδί μου ότι ισορρόπησε απευθείας η ομάδα και βγαίναμε και μπροστά και κρατούσαμε και μπάλα. Δηλαδή εκείνο εκεί το διάστημα από το 55 μέχρι το 70 μου την έσπασε λίγο προσωπικά που δεν μπορούσαμε να βγούμε σωστά στις αντεπιθέσεις. Θα μου πεις ότι και ο Μπίσεσβαρ και ο Καλντουρί στο τέλος καθάρισαν. Πού να βγαίνετε εσύ, Γιώργο. Δύο φορές βγήκε ο Ακπομ, τον κλαδέψαν και ούτε κάρτα έδωσε. Και στη μία δεν έδωσε τη φάουλ. Το σηκώσανε στον αέρα, τον κλαδέψανε. Τρεις αντεπιθέσεις έκανε ο ΠΑΟΚ όλες και όλες. Στις δύο τον ανατρέψανε και δεν έδωσε ούτε φάουλ. Όχι κάρτα, ούτε φάουλ δεν έδωσε. Και μια που το ανάφερες για αυτό το παλικάρι, δέστε λίγο τις μονομαχίες με τον Τσικλίντσι, πώς το λένε αυτό το κρανό, το ψηλό. Δεν έχασε καμία κεφαλιά με την πλάτη, είναι πολύ αλτικός, πολύ δυνατός, είναι ταύρος. Εγώ πιστεύω ότι αν πλαισιωθεί αυτό το παλικάρι όντως με ένα παλαδόρο δίπλα του, έτσι λίγο να το βοηθήσει. Γιατί εντάξει ήταν και η αποβολή, πιστεύω ότι μας έβγαλε κομπλέ από τα νερά μας. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για το Ζαμπά να βγαίνει σαν αντεπιθέσεις ανοιχτό γήπεδο, τι θα γινόταν από εκεί από δεξιά, έτσι, με το superstar που έχει ΑΕΚ. Πάντως, εντάξει, ο βαθμός είναι καλός. Πιστεύω, εγώ πίστευα δηλαδή μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι θα βάλουμε κανένα γκολ με το Βαρέλα, έτσι να τους τιμωρήσει λίγο, να τους πάρει λίγο
στη σπηλιά του. Ωραία θα καθόταν, ρε φίλε. Ωραία θα καθόταν ένα κολλάκι. Ειδικά εκείνη η επέλαση που έκανε ο Μάτος με τη Βραζιλιάνη και την τρίπλα που μπήκε μέσα, λέω τώρα κάποιος θα είναι πίσω, θα το παστελώσει, να γίνει το 1-2 και μετά θα κάνει την παρέα. Τέλος πάντων, μάγκες, πάμε για το ματσάκι με το Γαβρο, είναι όπως θα λες, θα παίξουμε μπάλα. Θα παίξουμε μπάλα όπως ξέρουμε, δεν περιμένουμε τίποτα, ούτε διαιτησίες, τίποτα. Πραγματικά δεν πιστεύω να γίνει τίποτα με τον διαιτητή, αντιθέτως. Αλλά πιστεύω ότι θα τους πάρουμε, θα ρίξουμε δύο μπαλάκια εκεί πέρα και θα καθαρίσει το μάτσο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θα δούμε, φίλε Γιώργο, αυτό πιστεύω και εγώ, ότι θα είναι χεσμεντάν οι κόκκινοι μέσα στην Τούμπα. Δηλαδή έρχονται, θα έρθουνε. Τυπικά για να χάσουν και θα φύγουν. Έτσι, αυτό ακριβώς θα γίνει. Όπως το λέω. Θα έρθουν, θα χάσουν και θα φύγουν. Όπως λέει και αυτός ο καλοπληρωμένος οπαδός τους, Παύλα προπονητής τους, Παύλα ξέρω εγώ, καλώς τα 3-0. Κατάλαβες. Η πιο καλή γκόμενα που είχα ποτέ στην ιστορία μου. Η πιο όμορφη και αποδοτική γκόμενά μου. 23 χρόνια γκομενίτσα με τα κόκκινα φρουφρού και τα κόκκινα εσώρουχα. Γι' αυτό τους πονάει και βρίζουν τα παιδιά μας, τις κόρες μας και τα αγόρια μας και τους γιους μας. Κατάλαβες, υπάρχουν εντολές να βρίζουν ασύστολα και με χυδαίο δειλό τρόπο τα παιδιά των Παοξίδων. Σε 6 μάτς του Ολυμπιακού τα τελευταία, άμα δεις, το γνωστό σύνθημα που παραποιείται το δοξασμένο εμβατήριο της Μακεδονίας, και λένε για τον πατέρα τον Παοξή, για κόρες και για γιους και τα λοιπά. Εντάξει, οι απόγονοι, οι κόκκινοι απόγονοι. Κατάλαβες, του εκ του στόλου. Αλλά εμείς θα τους απαντήσουμε μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο θα πάρουν την απάντησή τους. Αυτή θα είναι η τιμωρία τους. Κατάλαβες. Ένα τρίμπαλο ναι, καλό. Ναι, οι δειλοί που κάνουν κερκίδα με τη Λεβόα, και όχι μόνο αυτό, στο 0-0 με τον Πανιόνιο, έβριζαν τον διαιτητή από το μικρόφωνο. Και τον έβρισαν χοντρά, όχι Μπινελίκη. Χοντρό Μπινελίκη σου λέει. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η αλαζονία, όσα έχουν κάνει τα τελευταία 30-40 χρόνια που έχουν βιάσει φύση και παραφύση όλες οι ελληνικές ομάδες, που τους έχουν κάνει τσιφλίκια τους, που τους έχουν κάνει υπαλλήλους τους, που έχουν τους δορυφόρους τους, όλα αυτά θα τα πληρώσετε την Κυριακή. Την Κυριακή. Κάνω το γύρο του Θριάμβου. Είναι η απονομή του πρωταθλήματος την Κυριακή. Καλό βράδυ, Γιώργο. Έγινε, μάγκες. Να είστε καλά. Για χαρά. Γεια σου. Πριν πάμε στον επόμενο, όντως, τώρα μου το θύμισε εδώ ένας φίλος. Ναι. Ήθελα να σχολιάσω πραγματικά στο Open. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα με καλά. Εντάξει, ας το πούμε γι' αυτό. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα έπιασε ο Άρης, ο πέμπτος Άρης. Και υπήρχαν ένα σχόλιο και το έκανε, πρέπει να ήταν αυτός που παρουσιάζει, όχι ο Ντέμις. Ναι, ναι. Αυτός που ήταν στο Sky και πήγε τώρα στο τέτοιο. Δεν ξέρω. Νικολόπουλος. Είναι οι δύο. Νικολόπουλος, είναι δύο. Ναι, είναι δύο. Αυτός και η κοπέλα, ρε παιδί μου, ναι, που παρουσιάζουν τα μάτσα, έτσι. Που όντως είπε σε κάποια φάση πέμπτος ο Άρης. Και πού να πάει. Νικολακόπουλος. Και πού να πάει ο Άρης παραπάνω. Εντάξει. Μπράβο. Καλά, αυτό είναι ο Χαζοβιόλης. Εντάξει. Έχω χαζοχαρούμενα. 2 λεπτά και 20. Απορώ πως τον πληρώνουν αυτό εκεί για να τον ακούμε κιόλα. Εγώ δεν το βλέπω το Open. Εγώ τα αθλητικά. Όχι, ξέρετε. Τα αθλητικά το Open δεν το βλέπω. Το είδα γιατί ένας πόσταρε ακριβώς όσο ασχολήθηκε η τηλεοπτική αυτή εκπομπή με τον Άρη. Ο Άρης είναι πέμπτος. Καλός, κακός είναι πέμπτος. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Ωραία, και πού να πάει ο Άρης. Εντάξει, ρε φίλε, όντως, πού να πάει ο Άρης. Πέμπτος. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Το όνομά σου αθές. Κωνσταντίνος. Έλα, Κώστα. Γεια σου, Κότσο. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα σας. Ξεκινάει μια δυναστεία του ΠΑΟΚ και τη φοβούνται όλοι. Η Αθήνα έχει... ήταν πάντα αυτή που ήταν. Ήταν πάντα αυτή και τα ήθελε όλα δικά της. Τα έχουν χάσει την μπάλα, τα έχουν μαζί μας. Εγώ δεν πιστεύω σε συμπτώσεις Τάσο. Δεν νομίζω πως ήταν τυχαία η διαιτησία αυτή. Να πω κάτι, να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό που είπε και ο Γιώργος πριν. Γιατί περισσότεροι λένε ο ΠΑΟΚ δεν μου άρεσε, ο ΠΑΟΚ δεν κρατάει την μπάλα. Όταν σε καρτώνει τη μισή ομάδα και σε αφήνει με μείον παίχτη από το 30,
Πρέπει να παίξει, να βγει μπροστά. Και γίνεται μια αντεπίθεση και γίνεται ένα τραντάσμα και σε πετάει και άλλο παίκτη. Τι κάνεις? Δεν αφήνει την ομάδα, την ευνουχίζει εκείνη την ώρα. Αυτό ακριβώς είπα. Ναι, ο ΠΑΟ κράτησε παλικαρίσια και πιστεύω η άμυνα του ΠΑΟ δέσποσε. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Εντάξει, ήρθε το γκολ του Πόνσε που άδικα ήρθε, δεν έπρεπε να έρθει. Διότι να σας πω, όλος ο ΠΑΟΚ χθες δεν τον πείραξε που άφησε τους δύο βαθμούς τόσο όσο η ΑΕΚ που έπρεπε να φάει τέσσερα μπαλάκια. Έπρεπε να φάει, ήταν η ώρα της και πάλι ξεγλίστρησε. Την σώσανε πάλι. Ήτανε πάρα πολύ τυχερή για ακόμη μια φορά. Δεν έχεις άδικο, Κώστα. Αυτό είναι η αλήθεια. Τι με πείραξε με έναν Άγιο Σουλάς Βαθμούς, το έχω στάσω, το πιστεύω, δεν ξέρω, περισσότερο το πιστεύω, το έχω σηκώσει, αλλά έπρεπε να φάει το τετράμπαλο. Τη γλίτωσαν πάλι. Εν πάση περιπτώσει, να προσέξουμε τώρα, ήταν η τραταχτή απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Μάζος Δορυφόρος δεν ακούω, ούτε τίποτα, μας πολεμάνε όπως και πέρσι έτσι και φέτος και έτσι θα γίνεται κάθε χρονιά, και αυτή ήταν η απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που είναι και δεν έχει ούτε χρωστάει σε κανέναν, ούτε δεν εκδικεί κάτι το οποίο δεν του ανήκει. Όπως κάνουν αυτοί και όπως πανηγυρίζουν κλεμμένους τίτλους κτλ. Αυτά παιδιά τώρα με τον Ολυμπιακό είναι σίγουρος άσος. Ελπίζω να μην δούμε κανένα ευτράπελο και ανατινάξουν καμιά Θεσσαλονίκη. Αυτά. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω θα είναι τόσα ισχυρά τα μέτρα ασφαλείας που θα υπάρχουν και μέσα στο γήπεδο και περιμετρικά του γήπεδου, που να ξέρετε παιδιά ότι μόνο όσοι έχουν εισιτήριο θα μπορέσουν να πλησιάζουν το γήπεδο. Και επειδή με ρωτάτε αν υπάρχει κλήρωση για εισιτήριο στην εκπομπή, μάλλον θεώρησαν ότι η εκπομπή η δική μας δεν έχει μεγάλη ακροαματικότητα, δεν πουλάει και δεν μας βάλαν εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εντάξει, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ στα μηνύματα, σας απαντάω και εγώ έτσι στον αέρα, να το ακούσουν και κάποιοι εδώ υπεύθυνοι που ήταν για τα εισιτήρια κτλ. Θεώρησαν ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα δεν πουλάει και δεν πρέπει να έχει εισιτήρια στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή στο Άρης ΠΑΟΚ που δεν βάλανε εισιτήρια. Όντως. Ενώ βάζανε σε κάποιες άλλες εκπομπές. Δεν έβαλε, όντως. Εντάξει. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό δεν το κρίνουμε εμείς. Το κρίνουν άλλοι. Πάμε παρακάτω. Μια μικρή παρένθεση. Τάσο, να πούμε γιατί δεν ξέρω το αναφέρετε λογικά. Εντάξει, ότι τα εισιτήρια βγαίνουν Πέμπτη. Πέμπτη. Εκδοτήρια δεν θα ανοίξουν. Πέμπτη ηλεκτρονικά θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Μόνο από εκεί μπορεί να προμηθευτούν οι φίλοι εισιτήρια. Φυσικά τώρα πόσα εισιτήρια θα βγουν, θα βγουν καμιά 5.000. 4.000 μου φαίνεται, άκουσα. Γιατί 21 και είναι τα διαρκείας. Ναι. Αυτό και είναι επιτηδευμένη, προσοχή είναι επιτηδευμένη, είναι πολύ, πολύ στρατηγικά επιτηδευμένη να χτυπήσουν τον ΠΑΟΚ με κάθε τρόπο, και το συλλαλητήριο είναι ο λόγος που ακυρώθηκε, γιατί είναι παγίδα παιδιά, είναι παγίδα. Να το ξέρουν όλοι οι φίλαθλοι, αυτό κάνουν κάθε μάτς. Πανηγυρίζουν και βρίζουν και προκαλούν, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αποσπάσουν κάτι από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν επεκτικά να αποσπάσουν τίποτα. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Για να σε καλά, θα σε πάρει ο Γιώργος από Γερμανία για εκείνο που σε είπα, να ξέρεις, έδωσε το τηλέφωνο. Έγινε. Καλό βράδυ. Είναι ένα, αν και δεν είναι ποδοσφαιρικό, έχει ποδοσφαιρικό σχολείο, μου άρεσε, θέλω να το διαβάσω. Λέει, οι διεθνείς βεληνικούς άσοι Ζουράρης και Παπαχριστόπουλος, εκμεταλλευόμενοι τον νόμο Μποσμάν, έκλεισαν ως ελεύθεροι στο ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα σεζόν. Μέχρι τότε όμως θα τιμήσουν τη φανέλα των ΑΝΕΛ. Δεν θέλω, ιδίως για τον πρώτο που δηλώνει και πάω ξύς, ούτε να τον ακούω, ούτε να τον βλέπω. Ήταν ωραίο σχόλιο γι' αυτό. Μακριά, μακριά, ξούτ από εδώ. Μακριά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο, ναι. Τελευταίος, καλησπέρα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Λοιπόν, εντάξει, παραπέντε είναι, έχουμε να κάνουμε και τον επίλογο, να διαβάσουμε και τους βασικούς υποσυρτές είναι. Και αύριο, 8 η ώρα εδώ θα μας. Τελικά την Τρίτη τι ώρα, Τετάρτη τι ώρα είναι το μάτσο εκεί πέρα? Δεν ξέρουμε. Δεν πειράζει, τι έχει? Δεν πειράζει, don't worry. Θα το μάθουμε, δεν είναι τίποτα, σιγά το πράγμα. Don't worry. Θα το μάθουμε. Λοιπόν,
Να πω μέχρι να κοιτάξει, να πω εγώ τα τελικά. Να τα πει. Έχει τελικά. Είχε δίκιο. Ναι, ήταν πέντε βαθμίδα. Είχε χάσει η City. Είχε χάσει και είχε φέρει ισοπαλία και η Liverpool την προηγούμενη εικοστή. Η ισοπαλία έφερε και τώρα και είναι στου τρει πόντου. Αυτό είναι πρωτάθλημα. Αποτυχία είναι για τη Liverpool. Όχι, West Ham έχει τελευταίο δίμηνο πολύ καλή ομάδα. Να σου πω που είναι. Είναι στη μέση τη βαθμολογία εκεί που ήταν στα Τάρταρα. Δεν η Manchester πάει τρένο μετά που έφυγε ναι. ο Μουρίνιο. Η Manchester είναι δύο πόντους από την. Είναι πέμπτη πλέον. Η Manchester είναι δύο πόντους από το Champions League. Πιστεύω ότι θα βγει Champions League. Δες τώρα, πρωτάθλημα. Liverpool 62, City 59, Tottenham 57, Chelsea 50, Manchester λοιπόν, 48. 7,5 ώρα είναι. Τετάρτη 7,5. Ναι, την έφαγα. Πάλι ρε πόδα πας. Μια φάτσα που πήρες. Φέρε ένα μάτσα εδώ με την ησυχία μου, δεν γίνεται. Ναι. Τι είναι. Ποιο είναι, Πανιόνιος ΠΑΟΚ είναι. Ναι, θα βάλω το Ζαγόρα. Δεν θα έρχεται μόνο. Ζαγόρα δεν θα έρχεσαι μόνο στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να πες τη δόξα. Θα έρχεσαι και στο Πανιόνιος ΠΑΟΚ, στο κύπελο. Τώρα θα μπει σε λίγο να μπεις μέσα. Να μπει σε λίγο μέσα. Δεν μπήκε. Θα τα πω και από κοντά να πούμε. Δεν μπήκε. Ναι, άμπραβο. Γιατί έλεγε εγώ, έχω τα εισιτήρια και εγώ θα τα μοιράσω και δεν έδωσε τη μαρμίτα εισιτήρια. Ντροπή. Να κληρώσουμε. Ντροπή. Βέβαια ντροπή. Ντροπή. Βέβαια ντροπή. Λοιπόν, 1-1 τελικό η West Ham, να πω τελικά και να πάμε και στους υποστηρικτές. Τελικά αποτελέσματα. Ξέρω 1-1 η West Ham με τη Liverpool. Θα αγοράσω εγώ 5 εισιτήρια και θα βάλω κλήρωση εγώ. Ναι, αφού είπες από το ίντερνετ έγινε. Έχω εγώ τον τρόπο, μη στεναχωρείτε. Εκεί είναι 5 εισιτήρια, δεν μπορώ να βρω. Άνετα. Ωραία, θα τα βάλω, θα τα πάρω, θα τα αγοράσω, θα τα πληρώσω εγώ και τα. Λοιπόν, θα τα κληρώσουμε. Φροζιζόνε, πώς λένε αυτοί με τη Λάτσιο. Φροζιζόνε, τι φροζιζόνε. Όπως λέγεται, μωρί, πού να ξέρω, θα πέσει να πούμε. 0-1 και Κάλιαρι Αταλάντα και αυτοί 0-1. Φροζιζόνε, πώς λένε. Άσε μας τώρα, ομάδες είναι αυτές. Φροζιζόνε και Μοζιζόνε. Κάλιαρι Αταλάντα, 0-1. Γεια σας και τα 2-0. Όχι. Δεν έβαλε γκολ η Κάλιαρι. Αν και έβαζε γκολ η Κάλιαρι, θα παίρναμε κάτι ψηλούδια. Αυτά. Λας Πάλμας για τον Ερέρα, πάλι δεν κέρδισε ο Ερέρα. Σε 10 μάτς μία νίκη πρέπει να έχει ο καημένος και αυτός εκεί. Λας Πάλμας Σαραγώσα 1-1. Και Ράγε Βαγεκάνο Λεγκανές 1-2 τελικό. Όλα αυτά είναι τελικά. Πάμε στους υποστηρικτές με πρώτο και καλύτερο. Όλοι είναι βασικοί υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Θα πάμε, ρε, καμε... τι δεν. Περιμένω τον Ιωάννη να πούμε. Είπε θα μας κεράσει. Πάμε να μας κεράσει. Πότε θα πάμε. Θα μας κεράσει. Μας κεράσει, θα πληρώσουμε. Εντάξει, μας κεράσανε άνθρωποι. Εντάξει. Να αφήσουμε και κανένα ευρώ. Ρε, να φίλε, αφήσουμε 2 ευρώ, πάρω μια λεμονάδα. Εσύ θα πας σε σουβλατζίδικο και θα πάρεις. Του έχουμε ανατινάξει. Εσύ θα πας σε Ψητοπολείο και θα πάρεις λεμονάδα. Έτσι είναι, μπορεί να φας κάνα 2-3 γουρνόπουλα. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές. Από 1 έως 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 είναι η διεύθυνση του Πορκίτο Ψητοπολείο και το τηλέφωνο για το delivery 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Και να πούμε 2-3 έτσι προσφορές λαχταριστές. 2 μπέργκες με γύρο και μια Coca-Cola 5 ευρώ. Ένα special burger. Μία Coca-Cola 4 ευρώ, 2 special burgers, ένα τσίκις και μία Coca-Cola μόνο με 5,90 και ένα κλάπα λαντικών και μία Coca-Cola 5 ευρώ. Τι είπε? Προφορά, εντάξει ρε φίλε, πικαντήλι. Επειδή είπαμε τη Φροριζόνη, τη σκοτώσαμε και μας είπε εδώ ο Βλάχος από τη Νεάπολη, μας την είπε κιόλας. Διάβαζε. Εγώ την είπα σωστά. Πώς, για πες την σωστά. Φροζινώνε. Δεν είπα Φροζινώνε. Σωστά. Φελιζόλε. Τι να κάνουμε έτσι τώρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ. Το πρατήριο εγώ καυσίμου και δυναμής πετρελαίου θέρμανσης Τεχνικίδη Ισαάκ. Σωστή ποιότητα ελέγχου σας δίνει και ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καυσίμου καθημερινά. Μόνο στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 2310-611-256 για τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο της χρονιάς. Επαναλαμβάνω, κάντε τώρα ή αύριο την παραγγελία της χρονιάς για το πετρέλαιό σας στο 2310-611-256 και μην λησμονείτε ότι στο πρατήριο Υγρό Καυσίμων στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 του φίλου μας του Ισαάκ
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε λιπαντικά και σε αξεσουάρ αυτοκινήτου. Να ευχαριστήσουμε και το κομμωτήριο Ανανέωση, τη φίλη μας την Πόπη, που στηρίζει άλλο ένα βράδυ εδώ την εκπομπή μας. Στο κομμωτήριο λοιπόν Ανανέωση κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, δεν σας λέμε ψέματα. Και άνδρικο και γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Σας περιμένουμε στο κομμωτήριο Ανανέωση για να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε στο κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπαδρέου 225 στο Γεφυράκι Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας στο 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, 616-999, για να ανανεωθείτε και εσείς οικονομικά. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση για άλλη μια φορά για την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Αύριο πρώτο Αθεωστή, αύριο δηλαδή σε 20 ώρες εδώ θα είμαστε πάλι στις 8 η ώρα. Προσοχή, είπαμε Δευτέρα Παρασκευή 10 ως 12, Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη 8 ως 10. Θα είμαστε εδώ για άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Αυτά. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.